Ο πατέρας μου με έστελνε να παίρνω εφημερίδα, όχι από τη γειτονιά, από το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς, αλλά παρακάτω για να μην δουν ότι παίρνω την αυγή. Έχω προέρθει από μια οικογένεια που δεν είχε εμπλοκή με την αριστερά καμία. Ήτανε στην αποδό όχθη. Εγώ δεν προέρχομαι από αριστερή οικογένεια ακριβώς, αλλά έχω βιώσει το σπίτι το δικό μου. Ήταν ένα προοδευτικό σπίτι, δημοκρατικό κλπ. Εγώ δεν είχα ιδέα από πολιτικά. Όχι μόνο δεν είχα ιδέα, ούτε εφημερίδες, ούτε είχα φτάσει στο σημείο να μην ξέρω καν ποιος ήταν ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και ήταν κρατούμενος και περίμενε κάθε πρωί να τον εκτελέσουν. Βγήκε με μαύρα μαλλιά στη φυλακή, όταν βγήκε βέβαια ήταν κάθαστρο. Ο πατέρας μου βγήκε από τη φυλακή το 1961. Ίσως είμαστε η τελευταία γενιά που δεν ζήσαμε εμείς άμεσα τον εμφύλιο, αλλά ζήσαμε όλες του τις συνέπειες. Όποιος διεκδικούσε ήταν και αριστερός. Και άμα ήσουν αριστερός, δεν έπαιρνες δίπλωμα, δεν έπαιρνες αυτό, σε παρακολουθούσανε, δεν είχες άδεια εργασίας. Το κυνήγι των αριστερών ήταν ανηλαίητο. Ανηλαίητο ήταν. Έζησα το μετεμφυλιακό κράτος της δεξιάς σε όλο του το μεγαλείο. Για να πάρεις άδεια οδήγησης έπρεπε να είσαι καθαρό μητρόλυπο. Αν είχες το θείο, τον πατέρα, τον δεν ξέρω τι, δεν έπαιρνες άδεια οδήγησης. Στο φοιτητικό τμήμα της νεολαίας της ΕΔΑ. Εκεί ξεκινάει η πολιτική μου δραστηριότητα και οργανωτική βέβαια. Γίνεται η βία και η ενωθεία, οι εκλογές της βίας και της ενωθείας για να είναι σίγουρο ότι θα έχουν απόλυτη πλειοψηφία. Και την είχαν με τη βία και την ενωθεία. Αρχίζει όμως μια ανομαλία. Και η ανομαλία αρχίζει και στο στράτευμα. Το 62-63 ήταν μια σημαδιακή χρονιά, γιατί τότε είχαμε το 15% για την παιδεία, μεγάλοι αγώνες δηλαδή, και το 1-1-4. Αυτό που με αφύπνισε ήταν η δολοφονία του Λαμπράκη. Μέχρι τη στιγμή που σκοτώσανε τον Λαμπράκη και η δολοφονία έγινε στο απέναντι κτίριο, δηλαδή στην απέναντι πλατεία. Πάρα πολύ κοντά. Όλη η τάξη ξεσηκώθηκε με το θόρυβο που έγινε. Σταματήσαν το μάθημα, τρέξαν. Εγώ με τόσο ανίδη που είπα, μα γιατί τα παιδιά σταματάμε, θα αφήσουμε το γάμο να πάμε στα πρωνάρια, αφήνουμε το μάθημα. Ποιος είναι ο Λαμπράκης? Η εποχή δηλαδή που ξεκινάει η πολιτικοποίησή μου έχει να κάνει με τον θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη. Την εποχή εκείνη στο χώρο της νεολαίας βρούσε ακόμη η νεολαία της ΕΔΑ. Μετά με μία έτσι άτυπη, από όσο μπορώ να ξέρω, συγχώνευση, πήρα το τίτλο «Τον Ομιστικό Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη». Όταν η νεολαία της ΕΔΑ καταργήθηκε, περάσαμε όλοι στην οργάνωση της νεολαίας του Λαμπράκη. Το 64 που μπήκα στο Πολυτεχνείο, οργανώθηκα στην νεολαία Λαμπράκη. Να καταργήσει εκεί που σκοτώνονται οι άνθρωποι. Και τότε πια άρχισαν να έχουν μια συμμετοχή και έγινε μέλος της νεολαίας Λαμπράκη. Μόλις άκουσα εγώ Λαμπράκηδες, λέω σώθηκα. Βρήκα ανθρώπους που είναι νέοι, έχουν τα ίδια όνειρα με μένα και προπαντός δρούν. Εκεί πέρα ήμασταν όλες οι κοπέλες, ήμασταν λαμπράκισες. Στην νεολαία Λαμπράκη μπήκαν από όλες τις τάξεις νεολαίοι. Δυστυχώς αμάρτησα και πήγα στους Λαμπράκηδες, γιατί ήταν και ο αδελφός μου και οι γονείς μου. Ήμασταν μέσα στη δράση. Το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, η ξενοκρατία, καπιταλισμός, το κίνημα της ειρήνης στην εποχή του ψυχρού πολέμου, οι πορείες ειρήνης, ο αγώνας για το 15%, για το 1-1-4, όλα αυτά μας κάνουν μια γενιά που πραγματικά θυμόμαστε τα νιάτα μας με νοσταλγία. Λοιπόν, θα σου δείξω κάτι. Έκανα κάποιες ανασκαφές αυτές τις μέρες και μου λέγατε τι θα έρθω. Είναι άρρωστη, το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Έψαξα. Κοίτα μέσα στη θύελα της ζωής μου τι έχει σωθεί. Αυτό το θυμάμαι από το καλοκαίρι. Ναι, αλλά σώθηκε μέσα σε αυτή τη θύελα. Είναι η ταυτότητα που ήμουν λαμπράκισσα. Δες μέσα και κυρίως αυτό,
πληρώναμε 25 δραχμές. Δύο προφτάζομαι όλα. Συγγνώμη. Κοίταξε. Κι εγώ εδώ. Νατάσα Μερτίκα είναι το όνομά μου και αυτό θέλω να ακουστεί. Μερτίκα είναι το όνομά μου. Ό,τι πιο εκλεκτό είχε να παρουσιάσει το κίνημα της νεολαίας εκείνη την εποχή. Γιατί στελεχώθηκε από παιδιά και που είχαν επίπεδο και επιστημονικό και πολιτικό και ιδεολογικό, γιατί όχι. Είχαμε όλοι κάποια στοιχεία που αποτελούσαν ακριβώς τα ιδανικά της αριστεράς. Όταν η δεξιά είδε ότι χάνει την πλειοψηφία, αρχίζει να ανεβαίνει το κέντρο, αρχίζει να ανεβαίνει η αριστερά. Η Ένωση Κέντρου ανέβηκε πάρα πολύ με τον Γιώργο Παπανδρέου. Προετοιμάζανε λοιπόν μία εκτροπή για να μπορέσουν να ξαναπάρουν την εξουσία. Το πολιτιστικό κίνημα της δεκαετίας του 60. Μεγαλώσαμε με το Ρίτσο, το Βάρναλι, το Λιβαδίτη. Στην ταβέρνα τραγουδούσαμε και διασκεδάζαμε με το Άξιον Εστί, με τον Επιτάφιο. Πραγματικά θεωρώ ότι ζήσαμε μια νιώτη που εγώ τουλάχιστον την έχω μέσα μου σαν παρακαταθήκη, πολύ σπουδαία. Ότι το ότι συνεχίζουμε σήμερα ήταν ακριβώς αυτή η δεκαετία του 60, που ήταν μια δεκαετία εκπληκτική σε όλα τα επίπεδα, που μας όπλησε, που περάσαμε πάρα πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά, που δεν ήταν μόνο τα νιάτα μας, ήταν η όλη εποχή. Η άνοιξη της ζωής μας. Ήταν μια δεκαετία που άνθησε και μας κράτησε ακόμη και στην περίοδο της δικτατορίας, για να μην σας πω ότι μας κρατάει και σήμερα, και σήμερα αναπολώντας αυτή την εποχή. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που έζησα σε αυτή τη δεκαετία. Διαδηλώσεις γινόντουσαν τότε, το 66, τις οποίες λέγανε παρτιζάνικες. Αρχίζαμε από κάπου ψηλά από την Άνω Πόλη και κατεβαίναμε στην Καμάρα, γρήγορα συνθήματα να μην μας πιάσουν και σκορπιζόμαστε. Με την αποστασία. Τότε, με την αποστασία ήταν αυτό. Τα Ιουλιανά τότε. Και εκεί είχα πάει. Και σε αυτές τις διαδηλώσεις είχα πάει. Γι' αυτό ετοιμάζανε και τη Χούντα, τη μεγάλη και τη μικρή Χούντα, τη Χούντα των συνταγματαρχών και τη Χούντα των στρατηγών. Με τα Ιουλιανά κατεβαίναμε κάθε βράδυ στους δρόμους. Κάθε μέρα, όχι βράδυ, το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε αυτοί ρίχνανε τα δακρυγόνα βροχιδών, πώς το λένε. Η συνεχής αναβολή της μεγάλης Χούντας κάνει τη μικρή Χούντα να δραστηριοποιηθεί, έχοντας και τη στήριξη της CIA, γιατί η CIA προτιμούσε τη μικρή Χούντα από τη μεγάλη. Γίνεται δικτατορία. Σε 7 μήνες γίνεται δικτατορία. Έγινε δικτατορία. Βασίλη του λέει ξύπνα. Έγινε δικτατορία. Έχουν βγει τα τάγκ στο Πεντάγωνο. Τα τάγκ στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Δικτατορία, έχουν κατέβει τάγκ. Κοίταξε τι θα κάνεις. Και μου είπε Αστασία δικτατορία. Και αμέσως ανοίξαμε το ραδιόφωνο και ακούσαμε τα τζαμπατζούμπα. Εγώ ήμουν μια αρσακιάδα κολονακιώτησα που δεν καταλάβαινα από αυτά τα πράγματα. Μισοανοιγμένα τα παράθυρα, έτσι, και από πίσω μορφές να παρακολουθούν. Στις γωνίες, για ανθρώπους που παρακολουθούσαν από τις γωνίες, όχι μέσα στην πλατεία. Και αστυνομικούς φουλ. Όπου βγαίνω λοιπόν κι εγώ και βγάζω το λόγο μου. Στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει δικτατορία, διότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή. Πριν λίγες μέρες είχε γίνει μια διοικούσα επιτροπή και μας είπανε δεν περνάει ο φασισμός. Μύριζε ο αέρας από παντού. Για δικτατορία εμείς φωνάζαμε δεν είναι εδώ Μαδρίτη. Είχε έρθει ο Λεωνίδας ο Κύρκος εδώ. Είχαμε κάνει μια συγκέντρωση σε σινεμά και έλεγε το 66 δεν είναι 66 δεν είναι 36. Και ανοίγουμε τα σακάκια μας και χτυπήστε μας.
και ότι δεν γινόταν δικτατορία. Και μετά έγινε δικτατορία. Και δεν είχαμε πάρει κανένα μέτρο. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω εγώ προσωπικά ότι θα γινόταν η δικτατορία. Κατεβαίνω κάτω, βλέπω άδειους δρόμους. Δεν υπάρχει ψυχή. Όλα τα μαγαζιά κλειστά μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Στη γειτονιά μας υπήρχε νεκρική σιγή. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι θα γίνει δικτατορία ή δεν καταλάβαινα τι να πω. Την ώρα που ο Παπαδόπουλος κινούσε τα τάγκ, εγώ έριχνα τρίκ για τις εκδηλώσεις που θα κάναμε το επόμενο τριήμερο. Ήμουνα σε ένα κελί στις φυλακές Αβέρου. Και ακούω, άλτη φρουρά φωνάζε, στις τρεις κουνιόταν οι φυλακές, περνούσαν τάγκς. Τηλέφωνο δεν είχαμε, δεν είχαν όλοι τηλέφωνο. Δεν ξέραμε τι γινόταν. Δεν ξέραμε ούτε πού να πάμε, είχε σταματήσει η συγκοινωνία. Συγκοινωνίες δεν υπήρχαν, τάγκς υπήρχαν μόνο στους δρόμους. Ο Ελληνικέ έλα και με την καθαρέβουσα που μιλούσε ο Παπαδόπουλος κλπ. Απαγορεύεται να είσαστε πάνω από πέντε. Απαγορεύεται να φιλοξενήσετε στο σπίτι κάποιον αν δεν το έχετε δηλώσει στην αστυνομία. Απαγορεύεται δε τούτο, απαγορεύεται εκείνο, απαγορεύεται τ' άλλο. Και έρχεται η αστυνομία και μας παίρνει. Και μας πήγε εδώ στο τμήμα. Τότε έφυγε από το σπίτι και αυτός και η μητέρα μου. Ήταν στην ΕΔΑ τότε και οι δύο οι γονείς. Ο άντρας μου ήταν τότε αντιδήμαρχος στην οίκαια. Του λέω φύγε. Το χαντιζλίκι μας ήταν 150 δραχμές. Του λέω πάρτα και φύγε. Και πού να πας, ε? Οι μισοί πιαστήκαν την πρώτη μέρα και οι άλλοι μισοί κρυφτήκαμε. Ναι, εκείνη την ώρα μπήκαν στο σπίτι. Και πέσανε στη μικρή που ήταν μόνη της. Της βάλανε το όπλο στο κεφάλι που είναι οι γονείς. Πιάσαν να ανακατώνουν όλο το σπίτι για να τους βρουν κλπ. Όλα τα χωριά ήταν σαν ένα μεγάλο κρατητήριο, μια μεγάλη φυλακή. Επιταγμένα σχολεία, στρατιώτες παντού, άνθρωποι μέσα. Δηλαδή αυτή η διαδρομή Θεσσαλονίκη και Αθήνα ήταν ένας εφιάλτης. Ο φόβος ήταν κυρίαρχος. Η Ελλάδα ένα μεγάλο στρατόπεδο. Οι συλλήψεις ήταν καθημερινές. Έβγαλα από το σπίτι ό,τι υλικό υπήρχε, γιατί είχα κάποια πράγματα στο σπίτι μου. Και βγήκαμε και γράψαμε την πρώτη βραδιά στους τοίχους κάτω η Χούντα. Και όσοι δεν πιαστήκαμε εκείνη τη βραδιά, μπήκαμε στην παρανομία. Και την άλλη μέρα βγάλαμε τις πρώτες προκηρύξεις. Ήταν το πρώτο που μπορούσαμε και το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε. Λίγο πριν γίνει το διάλειμμα, πέταξα τις προκηρύξεις από τον εξώστη του κινηματογράφου και αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με την αντίσταση, ας πούμε. Να ο κόσμος. Ναι, να ο και ήτανε σε κεντρικότατο σημείο. Στο Λευκό πύργο. Δηλαδή εκεί, και εκείνη την ώρα που το βάλαμε, έπαιζε και τον εθνικό ύμνο, γινόταν η υποστολή της σημαίας. Και όλοι όπως ήταν γυρισμένοι στο Λευκό πύργο, πέφτει το πανό, πιάνει μια πολυκατοικία, γράφει κάτω η Χούντα, παμ, και είχε αρπάξει και φωτιά, γιατί θα σου πω πώς το κάναμε, πώς το κάνει. Και όλα τα βλέμματα στράφηκαν. Και όλοι μαζί στράφηκαν και βλέπανε κάτω η Χούντα, ας πούμε. Και είχαμε και θράσος. Θρασίτατες, ναι, ναι. Δεν φύγαμε. Να δούμε τι θα γίνει. Καθόμασταν απέναντι να δούμε το αποτέλεσμα. Καθίστε μεταξύ να... μας ξέρανε που ήμασταν. Μας ξέρανε εμάς. Που ήμασταν. Φυσικό ήταν, αν μας βλέπανε εκείνοι, να λέγανε «Α, αυτές είναι οι λαμπράκισσες, πιθανόν αυτές να το έκαναν αυτό». Τίποτα, ναι, πέρα βρέχει. Βάζω λοιπόν κάτι γυαλιά και κατεβαίνω να δω τι γίνεται στα γραφεία μας. Της νεολαίας Λαμπράκη. Και ένας τύπος έρχεται δίπλα μου και με το χέρι του έτσι με χτυπάει και μου λέει «Μερούλα, δεν το γνωρίζω εγώ, Μερούλα, εξαφανίσου, φύγε, δεν είσαι χρεωμένη σε μένα, σε ψάχνει η καλαμαριά». Πεινάσαμε. Κοιμηθήκαμε σε οικοδομές. Κοιμηθήκαμε σε πατάρια και χώρους τελείως ακατάλληλους. Κάναμε σφραγίδες και τυπώναμε χαρτιά με τις σφραγίδες αυτές κάτω η Χούντα. Εγώ όλο το διάστημα αυτό οργανώθηκα στο ΠΑΜ και αμέσως οργανώθηκα στο Πατριωτικό Μέτωπο. Στόχος μας ήταν η Χούντα και εκεί έπρεπε να επικεντρώσουν. Ο κόσμος είχε μια διάθεση αντίστασης. Δεν ήταν όμως οργανωμένη αυτή η αντίσταση. Και αυτοί που θα μπορούσαν να κάνουν αντίσταση πραγματικά και έστηκαν από την πρώτη μέρα. Μεγαλώσαμε απότομα. Όταν έγινε η δικτατορία, μεγαλώσαμε απότομα. Ήμασταν παιδιά και μεγαλώσαμε απότομα. Ιδίως η νεολαία, γιατί από αυτούς υπήρξε ουσιαστικά η αντίδραση και η αντίσταση, ψαχνόμασταν το τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Έπρεπε να αυτοσχεδιάζουμε μόνοι μας, να γράφουμε προκήρυξη με το χέρι, να
μέχρι σιγά σιγά να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν υπήρχε καμία προετοιμασία για κάτι τέτοιο. Που έστειλε ένα αεροπλάνο να πάρει φωτογραφία αν υπάρχουν κρατούμενοι στη Γιάρο ή όχι. Στην εξορία πήγανε στην αρχή όσους συνέλαβαν με το που έγινε δικτατορία, όσους είχαν φακέλους στην ασφάλεια. Φτάσαμε στη Γιάρο, ήταν μια θάλασσα, ήταν Απρίλης, μια λιακάδα απίστευτη και στο... σε ένα ύψομα, ας πούμε, πρανές, τι διάλογο το λένε αυτό, ήταν σκεπασμένο από τα μπούζια, αυτό το φούξια χρώμα. Καταρχήν, μόλις δει κανείς από μακριά τη φυλακή της Γιάρου, του σηκώνει τη τρίχα. Αρχιτεκτονικά είναι τέτοια η δομή αυτού του πράγματος που κυριολεκτικά σε πάει σε εφιάλτη. Τη φυλακή δεν είχε ανοιχτή, είχε χρόνια να λειτουργήσει. Ήταν μέσα στο χώμα, μέσα στη σκόνη, μέσα στα ποντίκια. Και άντε λοιπόν τώρα να μείνεις εκεί πέρα. Έχει φοβερούς αέριδες που σαν ως κυκλώνες γυρίζουν πάνω από το νησί. Η βλάστηση δεν υπάρχει, νερό δεν υπάρχει παρά ελάχιστο και έχουν αναπτυχθεί και κάτι ποντικοί τεράστιοι. Το να κοιμάσαι κάτω στο έδαφος είχε πάρα πολλά στοιχεία. Σκορπιοί κυκλοφορούσαν ως τρελοί. Το πιο φοβερό ήταν τα δαγκώματα από τους αρουραίους. Ένας έτσι από την παρέα μας τον είχε δαγκώσει εδώ στο στόμα ένα από τα ποντίκια αυτά τα τρομερά. Ψηλή τύχη με κάτι ανοίγματα επάνω και έξω από τα ανοίγματα είχε παραπέτα όπου περνούσαν οι χωροφύλακες. Και βλέπανε μέσα. Ιδιωτική στιγμή δεν μπορούσε να υπάρχει, διότι ήμασταν κάτω από την παρατήρηση αυτών που γυρνούσαν συνέχεια από πάνω μας. Έτσι. Όταν έβρεχε ήταν μια φρίκη. Γιατί έβρεχε μέσα στα δωμάτια. Όταν είχε αέριδες, οι αέριδες χτυπούσανε μέσα. Όταν χιόνισε, το χιόνι έπεφτε μέσα. Το πρωί που σηκωνόμασταν είχαμε μια γλίτσα επάνω μας λόγω της θάλασσας που ακουγόταν από κάτω. Ή θάλασσα θα άκουγες ή φρικτό αέρα. Δηλαδή το πώς κανείς βγήκε ζωντανός από εκεί μέσα είναι αυτό κι αν συνιστά βασανιστήριο. Όταν έφτασα εγώ ήταν 10.000 στη Γιάρο. Όλα τα βουναλάκια ήταν γεμάτα με σκηνές. Επειδή είχε γεμίσει η φυλακή, βάλανε και σε σκηνές κάτω. Ένας θάλαμος είμαστε 120 γυναίκες. Ήταν χάος. Στην εξορία πήραν και γυναίκες που ήταν 70 και 75 χρονών. Όταν εγώ ήμουν 24. Στη Γιάρο είμαστε ζευγάρια. Όχι μαζί. Εκείνη ήταν στα ανδρικά τμήματα και εμείς στα γυναικεία. Αλλά βλεπόμαστε καμιά ώρα την ημέρα. Στην αρχή τρώγαμε και μαζί. Και ήταν μια παρηγοριά και πήραν τους καφέδες. Ύστερα ξαφνικά τους ήρθε και μας κλειδώσανε μέσα στους θαλάμους. Δεν βγαίναμε στον διάδρομο, δεν μπορούσαμε να πάμε να επισκεφτούμε τους άντρες όπως ήταν η ζωή μας για μήνες. Μας απομονώσανε, μας κλειδώσανε για καιρό, για μήνες. Φαγιά και τέτοια φτιάχνανε σε ένα από τα παλιά εστιατόρια, μαγειρία που είχαν φτιάξει οι παλιοί κρατούμενοι. Δεν υπήρχε νερό στη Γιάρα. Ούτε ένα δέντρο δεν είχε. Μία σικιά υπήρχε που κρεμάζανε τους ανθρώπους τότε, στην παλιά Γιάρα. Όταν ερχόταν τα γράμματα, ο καθένας αντιδρούσε με τον τρόπο του. Άλλος κλεινόταν στον εαυτό του, άλλη κλεινόταν στον εαυτό της και άλλη έκλαιγε γοερά γιατί της γράφανε να κάνει δήλωση και να φύγει γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν τα παιδιά της. Οι μανάδες στη Γιούρα πάρα πολύ υποπέρανε, διότι ήταν τώρα δεύτερη φορά που αφήναν τα παιδιά τους, άλλες δεν είχαν και πιο πριν παιδιά και φεύγανε. Στην πρώτη εξορία ήμουν 19 χρονών, δεν είχα παιδιά. Ενώ στη δεύτερη, το ένα χρόνο, ήταν δηλητήριο. Γιατί είχα τα παιδιά μου. 10 χρονών η κόρη, 2,5 ο μικρός τον άφησα, 3,5 τον βρήκα. Και γυρίσαμε όλοι το κεφάλι και βλέπουμε μπροστά μας την γυναίκα του Βλέσου,
η οποία ήταν σαν ηρωίδα αρχαίας τραγωδίας, σηκώθηκε ψηλά, σήκωσε τα χέρια και βγάζει μια κραυγή μέσα από τα σπλάχνα της. Το γράμμα ήταν από την αδελφή της. Δηλαδή, η αστυνομία τους απαγόρευε να πάρουν τα παιδιά στο σπίτι. Τους υποχρέωσαν να βγάλουν τα παιδιά στον δρόμο. Και τις ανακοίνωνε ότι τα παιδιά βρίσκονται κάτω από τον μπαλκόνι, σε μια γωνία, και ότι αυτοί το παρακολουθούν από πάνω. Μην ανησυχείς, είναι καλά ντυμένα και εμείς τα παρακολουθούμε από πάνω. Και ζητάνε να κάνεις δήλωση. Κάποιες που ήταν πιο ευαίσθητες, ξέρω εγώ, κλαίγανε στον ύπνο τους, που δεν μπορούσαν να το ελέγξουνε. Οι κραυγές ή του εφιάλτη ή από τα δαγκώματα των αρουραίων ήταν κάτι καθημερινό. Πήγαινα εγώ και έβλεπα αυτούς που είχαν τα τσιμπήματα και τους έπαιρνα αμέσως και τους κατέβαζα κάτω στο νοσοκομείο και από εκεί τους στέλναμε στη Σύρο για αντιληψιακή θεραπεία. Βοηθούσε έναν φίλο εκεί να κάνουμε τις καταστάσεις με τις ασθένειες που υπήρχαν και έβλεπα από πάνω μέχρι κάτω να κυριαρχεί παλαιό τεμπεθέ και περιεδρικό σιρήγγιο. Όλοι είχαν μια μορφή φυματίωση, είχαν περάσει στα χρόνια. Συνέπειες των πολλών χρόνων κράτησης. Είχαν βήχα, κάνανε πυρετό, κάνανε δέκατα. Όποιοι άνθρωποι παρουσιάζανε υποψία για μια ενεργό φυματίωση, αμέσως τους απομονώναμε και τους στέλναμε σε νοσοκομεία της Αθήνας. Κακομεταχείριση δεν υπήρξε εκεί. Υπήρξε όμως η κράτηση. Και αν ήταν τώρα τη ζωή με την αρχή, από την αρχή την ίδια ζωή θα έκανα. Ελάχιστες έκαναν δήλωση. Πολύ ελάχιστες. Όταν το ποσοστό των από αυτών που κάναν δήλωση ήταν τεράστιο στους άντρες και τίποτα σχεδόν στις γυναίκες, τότε βγήκε διαταγή από τον διοικητή να μας κλειδώσουν. Να μας κλειδώσουν στην ακτίνα. Ποτέ δεν συζητήθηκε αυτό. Ούτε ιστορικά καταγράφηκε, ούτε το είδα πουθενά. Ήρθανε στις 2 η ώρα τη νύχτα με μεγάλους προβολείς, με όπλα. Θα παίρνανε, θα πιάνανε το θηρίο. Τι θα τους έκαμε εγώ και ήρθαν 3 ταγλάρια να πιάσουν εμένα και ανέβασαν και τα μανίκια ως εδώ. Είχαν βρει ένα κλειδί και είχαν μπει στο σπίτι. Εγώ κοιμόμουν. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, τα άνοιξα επειδή άκουσα θόρυβο, φώτα ανάψανε και βρέθηκα με ξαπλωμένη και με 7 ανθρώπους να με κοιτάνε. Κοιμόμασταν όλοι στο σπίτι, ήρθανε καμιά 100 ασφαλίτες, μπήκανε μέσα, κάνανε το σπίτι άνω-κάτω και μας πήρανε και τους 3, πήρανε εμένα, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Και οργανώθηκα αμέσως στο πάνω. Τα πρώτα πράγματα που κάναμε εκείνον την εποχή είναι να γράφουμε χειρόγραφες ανακοινώσεις και τρικάκια να μοιράσουμε, να γράφουμε συνθήματα στους στίχους, έτσι για να πάρει λιγάκι θάρρος ο κόσμος που ήταν πραγματικά ξαφνιασμένος. Κάλυπτα στελέχη του πατριωτικού μετόπου, είχα διάφορα σπίτια τα οποία νοικιάζα και τους κάλυπτα. Φυσικά από εκεί και πέρα δεν ξαναβγήκα να πετάξω προκηρύξεις, ήταν η δουλειά μου μόνο αυτή. Δεν πρόλαβα να προλάβω να πετάξω τις προκηρύξεις, γιατί ήρθανε το ίδιο βράδυ στο σπίτι. Είχαμε ξυλώσει κάποια σοβατεπιά, δέναμε σε πακέτα τις προκηρύξεις με σκηνάκι και τις χώναμε από κάτω στο κενό που έχει. Και ξαναβάζαμε το σοβατεπί και ήταν εντάξει. Από το Μάιο μέχρι που μας πιάσανε, να είμαστε εντελώς εξαθλειωμένοι από την πείνα. Καταφέραμε, τον στήσαμε τον πολύγραφο και περιμέναμε να μας έρθει το πρώτο κείμενο, να το τυπώσουμε επιτέλους. Μέχρι τότε τυπώναμε προκηρύξεις που φτιάχναμε με λαστιχάκια, γράφαμε συνθήματα, έτσι, απλές διαδικασίες δηλαδή. Ξημερώματα μας ξυπνάνε και μας παίρνουν όλους στην ασφάλεια, εκτός από την αδελφή μου που ήταν τα 2 πολύ μικρά μωρά και το πατέρα μου. Έγινε δικτατορία Παρασκευή από ό,τι θυμάμαι. Εμένα με πιάσανε την Τετάρτη, την επομένη. 3-4 μέρες μετά. Μεταφέρθηκα στο 3ο αστυνομικό τμήμα, όπου έμεινα εκεί για μια εβδομάδα σε ένα κελί που ήταν γεμάτο αίματα, κάτουρα. Ήταν ένας πάρα πολύ μικρός χώρος που περνούσαν από εκεί κρατούμενοι. Για 2 μήνες την απομόνωση. Εντελώς μόνο. Και τη βάζουν πάνω σε ένα κρεβάτι με σούστες, θυμάστε σκέτο το κρεβάτι ήταν, τα θυμάσαι αυτά. Την πιάνει με τα χέρια της, να την δέσουν τα χέρια της και και με παρουσιάζουν εμένα. Δηλαδή πάω εγώ, έρχομαι από πάνω σου
Δεν τα θυμάσαι, έτρεμες εσύ. Και σου λέω μέσα από τα. Δεν είπα τίποτα, δεν είπα τίποτα. Έτσι. Ας πούμε, δεν είπα τίποτα. Βλέπω τον πατέρα μου. Πλησιάζει, περνάει δίπλα μου και μου λέει: εξαφανίσου, κάνανε εισβολή στο σπίτι 3 φορές. Σε ψάχνουνε παντού για να σε συλλάβουν. Όντως, η αστυνομία της Καλαμαριάς έψαχνε να με συλλάβει. Πιάνουν τον αδερφό μου, πιάνουν και εμένα τότε. Μπαίνουμε μια δόση στην ασφάλεια. Τότε δεν μας κράτησαν πολύ, γιατί και ο αδερφός μου ήταν ανήλικο παιδί. Γινόταν η κηδεία του Πασαλίδη. Εμείς πήγαμε, τη μυθική φορά σταθήκαμε. Και αμέσως μετά το βράδυ, αφού τελείωσε η κηδεία, το βράδυ ήρθαν τη νύχτα βράδυ τις 2:30 ώρα και μας συνέλαβαν, την αδερφή μου και εμένα. Και τις παραμονές του Πάσχα, Απρίλιο ήταν το Πάσχα, νομίζω τέλος Απριλίου, μας αφήσανε. Εμένα με ξαναπιάνουν το 67 το Σεπτέμβρη. Τις πρώτες 2 μέρες πέρασα χωρίς κουβέρτα, χωρίς τίποτα και ήδη είχα αρρώστησα εκεί, γιατί ήταν Μάης, ήταν 4 του Μάη. Υγρασία και ήταν λίγο δύσκολα. Και με πήγανε σε κάποιον όροφο ψηλά, χωρίς να μην μιλάνε. Όλη την ημέρα καθισμένη σε μια καρέκλα. Περνούσαν, μπαινοβγαίναν αυτοί. Κατά το βραδάκι, αφού σκοτίνιασε, έρχεται ο διοικητής, ο υποδιοικητής, όχι ο διοικητής, ο υποδιοικητής. Λέει, δεν θες να μιλήσεις τώρα, αλλά κοίταξε να δεις, τώρα είναι αργά. Και εδώ πέρα είμαστε μέσα στο κέντρο της πόλης και ακούγεται τριγύρω, τι λέμε. Θα σε πάμε κάπου τώρα να μείνεις το βράδυ, αλλά να έχεις υπόψη ότι υπάρχουν και άλλοι χώροι. Κάπου που δεν ακούγονται, εκεί στο τρίτο σώμα και τέτοια. Και εκεί σε ένα κελί, επίσης σκοτεινό, ήταν λίγο μεγαλύτερο, έμεινα για 3 μήνες ολόκληρους, με την αγωνία ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας καλέσουν για ανάκριση. Περνούσαν οι μέρες και δεν με παίρναν για ανάκριση. Κάποια στιγμή με παίρνουν για ανάκριση, με αυτοκίνητο, με πηγαίνουν στην ασφάλεια. Εγώ τους είπα ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι αριστερή, το ξέρετε, γι' αυτό με πιάσατε. Εγώ έκανα και προσπάθησα να κάνω πράγματα κατά της δικτατορίας και θα το ξανακάνω. Κάντε μου ό,τι καταλαβαίνετε. Λέω τώρα, μου με πιάσουν, θα αρχίσουν, θα ζητάνε δήλωση. Και αν δεν κάνω δήλωση, θα πω εξορία. Μπορεί εγώ δήλωση δεν κάνω, εξορία δεν θέλω να πάω, δεν ξέρω να πάω στο Πολυτεχνείο. Έρχεται το φθινόπωρο, θέλω όμως να σπουδάσω. Οπότε κάνω κανονικά τα χαρτιά μου, δεν είχα κανένα πρόβλημα και έφευγα για Ιταλία. Και στο αεροδρόμιο με πιάσανε. Και εγώ αναγκαστικά γύρισα πίσω να πω στη μητέρα μου για τη σύλληψη κλπ. Και εκεί με περίμενε η ασφάλεια. Και στη συνέχεια άρχισαν να με ρωτάνε για τις προκηρύξεις. Πού τις έδωσα, πώς τις έδωσα, ποιος ήρθε και τις πήρε, τι έγινε, τι δεν έγινε, εγώ δεν μίλαγα. Και εκεί μάθαμε ότι μας κατηγορούσαν για προκηρύξεις. Και με πήγανε σε ένα τμήμα απομόνωση της Αγίας Σοφίας, στην Αγία Σοφιά, στον Πειραιά. Αυτό ήταν ένα στάβλο στην κυριολεξία. Ένα στάβλο. Δεν μπορούσα όχι να ξαπλώσω, όχι να κάτσω, πουθενά. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου τόσο βρώμικο χώρο. Με συλλάβανε στη δουλειά. Στις 10:30, 11 το βράδυ, ήρθανε 3 ασφαλίτες, 3, με πολιτικά. Είχα πράγματα στο νοσοκομείο, να βρω τον Δημήτρη, τον συναδελφό μου, να του πω πού είχα τα πράγματα και πώς πρέπει να τα εξαφανίσει. Ακούω ένα ποδοβολητό από 30 άτομα περίπου να περικυκλώνουν την πολυκατοικία, να ανεβαίνουν στον όροφό μου και κατάλαβα ότι ήρθε η ώρα μου. Εάν μου πει κάποιος άνθρωπος ότι πατώντας τα σκαλιά της ασφάλειας σπάσει, εγώ θα το συγχωρέσω, καταλαβαίνω τι θα πει αυτό. Σε ένα κελί του αστυνομικού τμήματος με βγάζανε μόνο 2 φορές την ημέρα για την τουαλέτα. Δεν υπήρχε βέβαια περίπτωση να πληθούμε ή τέτοια πράγματα. Και το μόνο που έβλεπα από ένα φεγγίτι ψηλά ήταν ο ουρανός. Καταλάβαινα αν ξημέρωνε και αν ήρθανε από τα χρώματα του ουρανού. Για να ανοίξει η πόρτα έπρεπε να σηκωθεί το στρώμα, να ανοίξει η πόρτα. Και ήμασταν 3 εκεί μέσα. Δεν χωρούσαμε βέβαια κατά μήκος του στρώματος. Κατά πλάτος χωρούσαμε με τα πόδια όρθια στον τοίχο.
Ούτε ειλικρινά θυμάμαι πού κοιμόμαστε το βράδυ. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Σε εκείνο το δωματιάκι κοιμόμαστε. Ναι. Το κελί που με βάλανε εμένα ήταν ένα ημί υπόγειο. Ο δρόμος ήταν καλυτερήμι τότε. Δεν είχε βέβαια παράθυρο. Πολύ χοντρά ντουβάρια μουσκεμα. Σανίδι κάτω. Και άπειρες τρύπες από ποντικάκια, αμπρόμικο. Και εκεί είχα και ένα στρώμα και κοιμόμουν κατά γης. Εγώ όμως πια πώς να κοιμηθώ κατά γης, αφού μου τρέχαν τα ποντίκια από πάνω μου. Η απομόνωση είναι ένα τετράγωνο τσιμεντένιο κλουβί. Ήταν φρικτή, φοβερή. Να μην περνάνε οι ώρες, να μην περνάνε οι νύχτες, να μην έχω ούτε ένα κείμενο να διαβάζω. Με ένα φως ενός κυρίου. Ίσα-ίσα που διακρίνεις τους τοίχους για να μην σπάσεις τα μέτρα σου πάνω, χωρίς παράθυρα. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να ανοίξω και τα δύο χέρια, μόνο το ένα. Δήλωνα στην απομόνωση. Καλά, δεν τρεπόσαστε, εγώ μια γυναίκα και κρατάω. Εσείς θα σπάσετε. Δεν το έλεγα για να κρατήσουν οι άλλοι. Το έλεγα για να εκτεθώ εγώ και να μην μιλήσω. Δεν θα ξεχάσω την πούλη η οποία ήταν σε ένα κελί και μας τραγούδαγε και ήταν η ανάσα της απομόνωσης. Πάντα υπάρχει ο διπλανός που σε κρατάει, είναι εκεί και χτυπάει και σου λέει κρατάω καλά, βαστάω γερά. Και αυτό σε κρατάει. Δεν μπορούσαμε να πάμε στην τουαλέτα διότι ήταν οι πόρτες ανοιχτές όλες. Εμένα ποιος ήθελε, έπρεπε να πάω στην τουαλέτα για τις τόσο φυσιολογικές ανάγκες και η πόρτα ανοιχτή να σε βλέπουν. Πάστε και σε απέξω ρουρό, στη νερά να φεύγουν και να πηγαίνουν στα κελιά. Κουργή. Την υποχρέωναν μπροστά τους, στο ύπαιθρο, στο χιόνι, να πηγαίνει στη τουαλέτα. Αυτή ήταν η τουαλέτα. Συμμετείχα σε διάφορες και σύνδεσμους και σε διάφορες άλλες δραστηριότητες, προκηρύξεις, συνθήματα. Συμμετείχα και σε μία αποστολή με τον Γιάννη τον Χαλκίδη που σκοτώθηκε αργότερα. Έρχεται ένα μεσημέρι κάποιος, ο οποίος δεν τον ξέρω, μου δίνει μια κασέτα με τα τραγούδια του Μίκη. Είναι αυτά που ακουγόντουσαν εκεί, που χτυπάει ο Μίκης. Δεν έχει αυτό, χτυπάει με το χέρι του. Τα πρώτα τραγούδια της, που έβγαλε τα αντιστασιακά, ας πούμε, Μίκη, με το χτύπημα στο τραπέζι. Και δώστε στο Λέοντα το Λουίσιο. Την Κυριακή έρχεται ένας και με ζητάει εμένα και με παίρνει και με πάνε στον Πειραιά. Την ασφάλεια του Πειραιά. Κυριακή. Αβρήκανε και μέσα στο αυτοκίνητο το όνομά μου. Κύπη Αρσένη, Ιωάννη Δροσοπούλου, 168. Ποια είναι αυτή. Σε αυτή πήγα την κασέτα. Ποιος σου είπε να πας στην κασέτα? Ο Κώστας ο Φιλίνης. Εδώ πιάνουμε τον Κώστα το Φιλίνη απόψε, είπαν αυτοί. Και έτσι έρχονται στο σπίτι τρεις και συστήνονται ο Λάμπρου, ο Μάλιος και ο Μπάμπαλης. Μας πήγανε στο τμήμα της Κυψέλης αρχικά και εκεί ο διοικητής του τμήματος μας είπε ότι καταθέστε ό,τι έχετε να καταθέσετε γιατί άμα πάτε στην Μουμουλίνα δεν σας βλέπω καλά. Είχανε βρει στο σπίτι κάποια δελτία του Πατριωτικού Μετώπου και μερικά άλλα πράγματα. Κάναν έρευνα τη νύχτα και βρήκαν αυτά. Την ώρα όμως που εγώ μαζί με τον άντρα μου μπήκαμε στην κρεβατοκάμαρα για να ντυθούμε, του είπα μέχρι να με ζητήσεις και να σε δω δεν αλλάζει τίποτε. Τα βρήκα στο δρόμο και μένουμε εκεί. Αυτό το έκανα γιατί ήμουνα έγκυος και πίστευα ότι δεν θα με βασανίσουν. Ότι θα σεβαστούν το γεγονός ότι ήμουν έγκυος. Κάτι βέβαια που δεν συνέβη. Ψάχνουνε, κάνουνε, βρήκαν τα βιβλία του Θεμέλου, τα πήρανε, τις πλάκες του Μίκη, τις σπάσανε. Εγώ πέρα βρέχει, δεν ξέρω τι είπε το δείτε. Και πάμε να φύγουμε. Και έχω ένα ταγάρι κρεμασμένο στον τοίχο, που όταν άκουσα το κουδούνι, έβαλα μέσα στο ταγάρι αυτά τα περίφημα δελτία τα οποία κυκλοφορούσαμε εμείς. Ακούω το κουδούνι και όπως τα είχα στα χέρια μου, τα βάζω στο ταγάρι μέσα. Πάμε να φύγουμε και εκεί ο Μπάμπαλης βλέπει το ταγάρι. Πάει στο ταγάρι, τάκ, και βγάζει τα φοβερά πιστήρια. Οπότε πια το παιχνίδι τελείωσε. Ήταν σαν ερχόταν να συλλάβουν, ποιον να πω, έναν μεγάλο
δέντρο κοκαίνης, δεν ξέρω. Σε όλες τις πολυκατοικίες γύρω ήταν στημένη με, τα... με την κάνη στραμμένη προς το σπίτι αυτό. Και μου δώσανε εμένα να μπάσω, πέταξαν κάτω, τους άλλους βάλαν χειροπίδες. Έρχεται δίπλα μας και σταματάει ξαφνικά μια μαύρη λιμουζίνα και ανοίγουν ταυτόχρονα 4 πόρτες. Μας κυκλώνουν και λένε ψηλά τα χέρια, γεια σου Μαράκι, γεια σου Σωτηράκι, τελείως ηρωνικά. Και μας χώνουν στο πίσω κάθισμα, στριμωγμένους εμάς τους δύο στη μέση, αριστερά-δεξιά από ένας ασφαλίτης. Μπροστά ο οδηγός συνοδηγός και μας πηγαίνουν στην Πουμπουλίνας. Κατευθείαν από εκεί με πήγανε στο τρίτο σώμα στρατού. Πέρασα 4 μέρες, Κυριακή με πιάσανε μέχρι την Τετάρτη. Δεν είχε φαγητό, δεν είχε νερό, δεν είχε ύπνο. Πήγα αμέσως στο γραφείο του Λάμπρου. Είχε έρθει ο Μάλιος, είχε έρθει ο Μπάμπαλης, όλη γνωστή παρέα, με το συνεργείο. Εκεί βέβαια, μετά από κάποιες που είχα φάει όταν μας ανεβάζανε επάνω, με καθίσανε και μου μιλήσαν πολύ πατρικά. Όταν είδαν όμως ότι δεν γίνονταν τίποτα με αυτόν τον τρόπο, μου δήλωσαν ότι πρέπει να είσαι πορωμένη συνείδηση. Και άρχισε μετά το ξύλο. Να μην ενδίδεις. Και αυτό σου δίνει φοβερή δύναμη. Φοβερή δύναμη. Δεν σε απασχολεί τίποτα. Αρκεί που κρατάς. Πέρασα δύσκολα, διότι θέλανε από μένα 3 πράγματα. Πρώτον, να καταδώσω συντρόφους, συναγωνιστές από την οργάνωση και να εξαρθρώσουν όλο το δίκτυο. Το δεύτερο που θέλανε ήταν να κάνω δήλωση ότι δεν έχω σχέση με κομμουνιστές και μοιάσματα και να κάτσω στο σπίτι μου, να μην ξαναενοχλήσω το καθεστώς. Και το τρίτο και βασικό, να αποδεχτώ την κατηγορία για το θάνατο της Εκατερίνης Μιλωνά. Είναι φοβερό να σκέφτεσαι από τόσο άσχετους ανθρώπους, από ανθρωποειδή. Κρέμεται η τύχη σου, κρέμεται η ζωή σου, κρέμεται το μέλλον σου. Την εποχή εκείνη η δήλωση μετανοίας ήταν άρθρο πρώτον. Όχι. Γιατί, πώς τα υπέγραφα, αν είναι δυνατόν. Τι να λέγω, ότι δεν είμαι Λαμπράκης, ότι δεν είμαι κομμουνίστρια. Αφού με εκείνο το όνειρο ζούσαμε πάντα. Μάλιστα ο πατέρας μου την πρώτη φορά που ήρθε και με βρήκε στην ασφάλεια μου είπε, Μπούλη εδώ που ή καλό ήταν να μην σε πιάσουν, αλλά αφού σε πιάσανε δεν φαντάζομαι να κάνεις δήλωση. Αυτή ήμουν, αυτή είμαι και αυτή θα είμαι. Τώρα θα αλλάξω. Είναι δυνατόν. Δεν αλλάζει η ανθρωπιά. Η ανθρωπιά μας δεν αλλάζει. Και μου λέγανε, μετάνιωσες. Μήπως θέλεις να γράψεις και να πας στη μανούλα σου. Να συνεχίσεις την ζωή σου. Εγώ έλεγα όχι, γιατί δεν νιώθω ένοχη που είμαι Λαμπράκης. Εμένα προσωπικά δεν τόλμησα να μου ζητήσουν δήλωση. Είχα στο φάκελό μου μια καταγωγή αριστερή που σκασίλε τους αν θα... Ξέρανε πάρα πολύ καλά ότι δεν θα υπογράψω. Και δεν μου τη ζήτησαν καν. Το μυαλό που κουβαλάει κανείς είναι θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας. Το ότι αντιδράει σε ένα καθεστώς που τον την καταπιέζει είναι θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας. Το ότι αρνείται να πει στον ασφαλίτη ότι δεν υπογράφει αυτό που εκείνος του υπαγορεύει είναι θέμα αξιοπρέπειας. Ο διευθυντής του νοσοκομείου έστειλε χαρτί στην ασφάλεια στην οποία ζητούσε όλους τους υπαλλήλους που δουλεύαν στο νοσοκομείο να δώσει στοιχεία η ασφάλεια για να τους διώξουν και τι να κάνουν περαιτέρω. Ζητούσε οδηγίες από την ασφάλεια. Μπαίνεις ανίδεως, απολυτικός και βγαίνεις κομμουνιστής. Είναι αδύνατον όταν σε πιάσουν η επανάσταση που υπάρχει μέσα σου να μην σε κάνει σιγά σιγά να αρχίσεις να στρέφεις αλλού, να πηγαίνεις αλλού. Περιμένω, λέει, να δω την κόρη μου. Ποια είναι η κόρη σου? Λέει, πιστόλη. Ποια μωρά, λέει, αυτή η κομμουνιστρία? Πετάει τη μάνα μου και λέει, αχ, μακάρι να ήταν, δεν είναι. Θέλοντας να πει ότι αν ήταν να την πιάνατε, αφού δεν είναι, γιατί τη πιάνατε. Μακάρι να ήταν, αλλά δεν είναι. Ήτανε κομμουνίστρια. Ήτανε κομμουνίστρια. Να κομμουνίστρια ήτανε. Όχι. Μακάρι να ήταν. Ήτανε έτσι για πρόχειρα πράγματα της παρέας.
Δεν ήτανε. Σας το λέω εγώ όπως, να, όπως θέλετε σας το λέω. Έλα όμως που εγώ έτσι νιώθω. Ήτανε λίγο αυταρχική, λίγο σκληρό παιδί. Ήτανε δύσκολα εκείνα τα χρόνια, πολύ δύσκολα. Αυτά είναι 67, 68, 69, δύσκολες εποχές. Τι γίνεται με αυτούς που αφήσαμε πίσω μας. Οι γυναίκες στη δικτατορία ήταν και οι γυναίκες που ήταν έξω από τις φυλακές και έξω από τις εξορίες. Οι μάνες, οι αδελφές, αρβωνιαστικές. Οι αρβωνιαστικές, οι σύζυγοι. Η μάνα μου ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ταλαιπωρήθηκε. Και σωματικά και ψυχικά. Όπως όλες οι μάνας. Βρέχει. Τι γινότανε αυτές οι μανάδες. Άσχημο πράγμα πολύ. Ταλαιπωρηθήκατε. Λίγο ήτανε. Να μην ταλαιπωρηθήκατε. Λίγο ήτανε. Λίγο ήτανε. Πολύ ήτανε. Με κίνδυνο της ζωής τους πολλές φορές, με απίστευτες προσβολές απ' έξω, προσπαθούσανε να στείλουν κάτι στους ανθρώπους τους και προσπαθήσαν να τους δούνε. Και λέγανε και στις μάνες μας καλύτερα να ήταν πουτάνα η κόρη σου παρά που βρέθηκε και έκανε αντίσταση. Τι θέλεις, κυρία μου, αυτή να την περιποιηθείς. Δεν τη μάζευες, τώρα τη νοιάζεσαι, δεν τη μάζευες από τους δρόμους που έτρεχε στις διαδηλώσεις και από εδώ και από εκεί. Διότι πόρνη άμα ήτανε θα μπορούσες να τη μαζέψεις από τους δρόμους. Σε αυτούς τους δρόμους που την άφησες και έτρεκε, δεν μπορείς να τη μαζέψεις ποτέ. Αυτές που αντέξανε να κάθονται στη δουλειά, στη σειρά, να τρέχουν από εδώ, ξέρω εγώ, στην Κέρκυρα, να τρέχουν στην Αίγινα, να τρέχουν το αυτό. Αυτά τα μετόπισθεν. Αυτός βασανίστηκε. Και σκέψου τη μάνα που περνούσε απ' έξω, να ακούει φωνές. Εγώ στην τελευταία τάξη πέρασα στρατοδικείο. Και ζούσα με αυτή την ελπίδα. Να πάω στην Αμερική, να σπουδάσω, να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Και όταν 25 Νοεμβρίου βγήκα, πήγα στη Χάνθ, στο νυχτερινό, να γραφτώ. Ένας κέρβερος γυμνασιάρχης είχε μαθηθεί φυσικά που είπε ο Πίκας Λάρη είχε περάσει στρατοδικείο και ότι ήταν λαμπράκης. Και εκείνος πρέπει να ήταν ένας στιγνός φασίστας από την Ήπειρο. Δεν με έγραψε στο γυμνάσιο. Και εμένα εκείνο με καίει πιο πολύ. Δεν με καίει ούτε η απομόνωση, ούτε η κακοποίηση, ούτε τίποτα. Που δεν πραγματοποίησα τα όνειρά μου. Αυτό με καίει πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να ξαναδώσω και σε πάση στο πανεπιστήμιο. Ήταν σίγουρο ότι όσο καλά και να έγραφα δεν θα με παίρνανε. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να σπουδάσω. Εμάς τις φοιτήτρες και τους φοιτητές, και ήμασταν πολλοί από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, η σύνδετος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τότε, στη Χούντα, μας απέβαλε διαπαντός από το Πανεπιστήμιο. Πού ήταν οι πνευματικοί άνθρωποι στην Ελλάδα? Ελάχιστοι καθηγητές πανεπιστημιακοί, ελάχιστοι πνευματικοί άνθρωποι κάνανε ουσιαστικά αντίσταση. Αμέσως μετά την απόφαση του στρατοδικείου, σε τρεις μέρες βγήκε η διαγραφή μου. Διαγραφή, οριστική αποβολή και οριστική διαγραφή από τα μητρώα της σχολής. Σαν να μην υπήρξα ποτέ δηλαδή. Μας αποβάλλουν επειδή αντισταθήκαμε στη δικτατορία και επειδή ήμασταν εκείνο το διάστημα φυλακή. Παρανομία και έπρεπε να το πληρώσουμε και με διαγραφή από τα πανεπιστήμια. Ήμασταν οι πρώτοι φοιτητές που είχαμε βγει. Πήγαμε και κάναμε έτσι στο πανεπιστήμιο. Σας ζητάμε να επανεξετάσετε την απόφασή σας και να μας δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τις σπουδές μας. Μετά την απελευθέρωσή μου, ζήτησα να επιστρέψω, να συνεχίσω τις σπουδές μου. Μου ζήτησε ο τότε πρίτανης του Πολυτεχνείου, Αντώνης Ολοΐζος, ένα είδος δήλωση μετανοίας. Μου λέει, εάν δημιουργηθούν φοιτητικοί σύλλογοι, θα γίνεις μέλος των φοιτητικών συλλόγων, διότι τα είχαν καταργήσει όλα, δεν υπήρχαν. Λέω, αν το δικαιούμαι ως φοιτήτρια του Πανεπιστημίου, γιατί να μην γίνω. Θα το ξανακάνεις αυτό που έκανες. Αυτή την ερώτηση που μου την είχαν κάνει κι άλλοι, την έχουν κάνει κι άλλοι. Του είπα, κοιτάξτε κύριε καθηγητά, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο θα αντιδρούσα. Και γύρισε και μου είπε, αγύρισε το κεφάλι σας. Αν θα έρθεις στο Πολυτεχνείο,
θα ασχοληθείς πάλι με την πολιτική. Και του λέω, καλά, είσαστε με τα καλά σας, εγώ έκανα 4 χρόνια φυλακή γι' αυτό. Και θα σας πω εσάς ότι αποκηρύσω τον κομμουνισμό. Έδινα εξετάσεις και πήγαινα να πάρω τη βαθμολογία μου και δεν υπήρχε το όνομά μου στις καταστάσεις. Με αποτέλεσμα να δίνω τα μαθήματα 2-3 φορές. Το φθινόπωρο είχε ομίχλης χαμηλή και ψηλόβροχο. Και μέσα σε αυτό το ψηλόβροχο, τότε ως νέοι και φοιτητές, κάναμε βόλτες στα πάρκα και στις παραλίες. Και τρελνόμασταν για αυτόν τον καιρό και μας άρεσε πάρα πολύ. Βγαίναμε όταν έβρεχε, παλίτσες τώρα, Βγαίναμε στην αυλή και έβρεχε ή αν έβρεχε μέναμε έξω, γινόμασταν μουσκεμά, έτσι και φτάκι το νερό και έτσι και γυρίζαμε τα μέσα, αλλάζαμε και εντάξει. Και όταν έβρεχε στην Αθήνα, σκαρφαλώναμε και βλέπαμε την οδό κυρίου Λουκάρεως, μπορούσαμε να τη δούμε από 2 παραθυράκια στην... από το θάλαμο, το 5ο θάλαμο των φυλακών Αβέρου, μπρεγμένη μέσα από το παραθυράκι της φυλακής. Αυτός ο θάλαμος ήταν περίπου 6 μέτρα ύψος είχε. Πολύ ψηλός. Και τα παράθυρα ήταν πολύ ψηλά. Πάνω σε μικρά παραθυράκια. Και έβαζαν τα κορίτσια, το τραπέζι που είχαμε να φάμε. Έβαζαν απάνω άλλο τραπέζι μικρότερο, καρέκλα. Και να φανταστείτε ότι ανέβασαν και εμένα μια φορά. Εκεί απάνω ήταν μαζό κι εγώ όμως και με ανέβασαν όλες μαζί απάνω στο πρώτο τραπέζι, στο δεύτερο τραπέζι και στην καρέκλα. Εδώ και βροχή. Τους ανθρώπους να τρέχουν με τις ομπρέλες, πόσο ζηλεύαμε να τρέχουμε κι εμείς με την ομπρέλα στη βροχή. Στη φυλακή το όνειρό μου ήταν να βραχώ από τη βροχή. Είχανε καταπατηθεί τα πάντα και ο λόγος που αντιδράσαμε ήταν και αυτός. Δεν ανεχτήκαμε κάποιοι να καταπατούν τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Μια κοπελιά που είμαστε μαζί στο 4ο πάτωμα και μου λέει, κοίτη, είναι εδώ η Amnesty International και ψάχνουν να βρουν έναν άνθρωπο, έναν, ο οποίος να έχει βασανιστεί. Δεν βρίσκουν. Είσαι η μόνη αυτή τη στιγμή που είναι έξω από τις φυλακές και μπορείς να μιλήσω. Πάμε, πάμε. Πάμε λοιπόν και πάμε στη Φλέμινγκ, στο σπίτι της Φλέμινγκ. Το περπολούσαν με την παρακολούθηση. Εκεί μέσα στο σπίτι της Φλέμινγκ είναι ο Μπέκετ και ο Μαρέκο της Amnesty International. Εγώ θα σας πω αυτά που πέρασα. Αλλά μην ζητήσετε να σας πω ούτε το όνομά μου, ούτε σε ποια οργάνωση είμαι. Και τους είπα τι συνέβη και κρύβοντας ορισμένα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να αναγνωριστεί η προσωπικότητά μου και η περίπτωσή μου, αν θέλεις. Και οργανώνουν τη διαφυγή μου στο εξωτερικό. Φεύγουμε για το εξωτερικό. Και φτάνω πάλι μη λέγοντας το όνομά μου. Τη φοβόμουν για τον αδερφό μου. Μετά ήρθε το Στρασβούργο. 5 ώρες ήταν η ανάκριση εκεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Διότι ήμουν και η πρώτη που κατέθεσε. Και εξαρτηκόταν από τη δική μου κατάθεση αν θα συνεχίζανε να ερευνούν ή όχι τα βασανιστήρια. Και κάποια στιγμή εγώ αρχίζω και τα παίζω έξω. Διότι δεν ήθελα, δεν μ' άρεσε τίποτα. Ήθελα να γυρίσω πίσω. Πάω σε ένα συμβουλιογραφείο επίσημο. Κάνω μια συμβουλιογραφική πράξη, την οποία την δίνω στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ότι εγώ πήγα και κατέθεσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης αυτά και αυτά και αυτά, επιστρέφω στην Ελλάδα. Αν βγει κάτι για μένα, ότι διαψεύδω αυτά που είπα, να ξέρετε ότι θα είναι αποτέλεσμα σκληρών βασανιστήριων. Αυτά που είπα ήταν και η αλήθεια. Πήρα μια άδεια από το προξενείο του Παρισιού 24 ωρών να επιστρέψω στην Ελλάδα. Γυρίζει στο αεροδρόμιο, στο δρόμο με πιάνουν βέβαια. Μετά από μια ώρα με αφήσανε. Αλλά αύριο το πρωί, στον Μπάμπαλι. Είπες, λέει. Αλλά να ξέρεις, μου λέει, επί 3 γενναίες θα πληρώνεις για αυτό που έκανες. Μα ακούστε, σου λέω, επί 3 γενναίες. Πήγα στο Στρασβούργο να καταθέσω για αυτό που μου συνέβη και συνέβη σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Μου ήταν αδύνατο να μείνω στην Ελλάδα. Δεν μπορούσα να το κρατάω για τον εαυτό μου. Ήμουνα συνυπεύθυνη για όλες τις κραυγές της ταράτσας και όχι μόνο. Ήμουνα η τελευταία μάρτυρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και συνήλθε ειδικά το Συμβούλιο της Ευρώπης να καταθέσω εγώ. Με είχαν καλέσει εγκαίρως, αλλά ήταν δύσκολο να πάω, γιατί
Διαβατήριο δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλω. Η αγαπημένη μου, η Αμαλία η Φλέμινγκ, μαζί με την καλή την Κύρκου, που εκείνο τον καιρό κάνανε εισαγωγές-εξαγωγές, κατόρθωσαν επιτέλους να με βοηθήσουν να δραπετεύσω. Πήγα λοιπόν να καταθέσω στο Συμβούλιο της Ευρώπης τι είχε συμβεί σε μένα και όχι μόνο στην περίοδο της δικτατορίας. Όταν φτάσαμε όμως να καταθέσουμε, ήταν δύσκολο να καταθέσω. Γιατί δεν είχα κανένα στοιχείο που να αποδείκνυε ότι εγώ είμαι εγώ. Εκείνη τη στιγμή όμως θυμήθηκα ότι η Μισελ Ρέι, η γυναίκα του Γαβρά, μια εκπληκτική δημοσιογράφος, είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είχε πάρει συνέντευξη για τον Nouvel Observateur. Εκεί λοιπόν στο Συμβούλιο της Ευρώπης θυμήθηκα ότι εγώ μέσα από τη Χούντα είχα δώσει συνέντευξη στην Μισελ Ρέι. Και αυτοί πήρανε βέβαια τον Nouvel Observateur και είδαν ότι ήταν η φιγούρα μου, ήταν οι φωτογραφίες μου όλες εκεί και ότι εγώ ήμουν εγώ και έτσι κατέθεσα. Και βέβαια πέρασα όλη αυτή τη ρουτίνα, οι γιατρούς για να διαπιστώσουν ότι είχα υποστεί οριστική βλάβη από τα βασανιστήρια και μετά την αποβολή δεν μπορούσα να κάνω παιδί. Συγκλονιστικές καταστάσεις. Με 13 φυλακές. 13 φυλακές. Η Ελλάδα πώς είναι? Έχει 13 φυλακές που πήγαν οι πολιτικοί κρατούμενοι στη διάρκεια του εμφυλίου. Όταν είδα ότι παρά την τρομοκρατία και τον φόβο και τα βασανιστήρια και τις εξορίες και τις φυλακές υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που είναι όρθιοι και λένε όχι, ένιωσα πάρα πολύ δυνατή και μπορώ να πω ότι τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου ήταν αυτά τα χρόνια της φυλακής. Μες στη φυλακή ένιωθα απελευθερωμένη. Ο χώρος φυλακής για μας ήταν ένας χώρος ελευθερίας. Υπήρχε μία αυλή που μπορούσαμε να μας δει ο ήλιος. Υπήρχε νερό, κάναμε μπάνιο. Αυτά όλα ήταν σημαντικά. Θα το ξανά έκανα. Δεν νομίζω ότι θα... Δεν μετάνιωσα, όχι. Κάθε πανεπιστήμιο υπήρχε ένας τοποτηρητής, ας πούμε, της δικτατορίας κατά κάποιο τρόπο. Πρώτο αίτημα, το πιο απλό που μπορούσε να συγκινήσει, ας πούμε, τους φοιτητές, ελεύθερες εκλογές και στους συλλόγους και δημοκρατία στους συλλόγους στους δικούς. Το σπουδαστικό της ασφάλειας ήταν σε μία γωνία και μας παρακολουθούσε και κατέγραφε. Και έβλεπε ποιος ήταν, τι ήταν κλπ. Και μας την είχε στημένη. Φεύγοντας εγώ με στα μάτια, στη γωνία ταυτότητάς σας. Που την πήρα. Απρίλιο του 72 ήταν η πρώτη διαδήλωση που κάναμε με την Ιωάννα την Καριστιανή που είμαστε περίπου 70 άτομα και σηκώθηκαμε όρθια και φωνάξαμε. Καθόμαστε καθιστή στα προπύλαια και κάποια στιγμή σηκώθηκαμε όρθια και για 10 λεπτά φωνάζαμε συνθήματα. Στο μουσείο, καμιά 50-60 φοιτητές, αρχίζαμε τα παλαμάκια, φωνάζαμε συνθήματα κατά της δικτατορίας και πριν προλάβει να έρθει η αστυνομία, πριν προλάβει είχαμε διαλυθεί. Γίνανε εκλογές. Όπως γίναν τέλος πάντων, ακολούθησε η νομική. Το επόμενο βήμα ήταν η νομική και το μεθεπόμενο ήταν το πολυτεχνείο. Στη νομική γίνανε 3 καταλήψεις το 1973. Μία κατάληψη έγινε 16 Φλεβάρι, αν θυμάμαι καλά. Μία διήμερη κατάληψη έγινε 20 και 21 Φλεβάρι του 1973. Μαζεύτηκε κόσμος, όχι πολλής, ωστόσο ήταν ένας κόσμος που αγνόησε το φόβο και κατέβηκε με κεριά, τα άναψε και παρέμεινε στην οδό Ακαδημίας, ίσως και γύρω-γύρω. Και μία μονοήμερη στις 20 του Μάρτη
Εκείνη την ημέρα εγώ προσωπικά, όπως και άλλοι φοιτητές, είχαμε την τύχη να φάμε ξύλο σε όλους τους ορόφους, ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρα. Και φωνάζαμε ελευθερία και κάτω η Χούντα μέσα στην καρδιά της πόλης μας. Όπου μας βγάλανε κλωτσιδών έξω, δηλαδή μπήκαν ειδικές δυνάμεις από την απέναντι πολυκατοικία της Όλωνος στην ταράτσα της νομικής, μπήκανε και από κάτω από τις πόρτες και μας συμπιέσανε πάρα πολύ, μας βγάλανε δηλαδή με ξύλο και με κλωτιές έξω από την νομική. Έξω είχαν μαζευτεί οι εκοφύτες, οι οποίοι προπυλάκιζαν, έδερναν και τα λοιπά μαζί με την αστυνομία. Ήταν ο Σμαήλης ο ασφαλίτης, ο οποίος ήταν και δίμετρος, με μία αλυσίδα που κάτι είχε στην άκρη μάλλον, την οποία την γύρναγε έτσι όποιον πάρει, δηλαδή χτυπούσανε. Το ΕΑΤΕΣΑ, ένα από τα πιο εξαρτελιστικά πράγματα ήταν ότι γιατί μπήκες μωρή στη νομική για να πηδηχτείς, κάνατε παρτούζες στη νομική. Παρασκευή το βράδυ, όταν ξεκίνησε η πρώτη πορεία του με τη λαϊκή εξουσία στο πλακάτ που ανέβηκε τη Σταδίου και μας σαπίσαν στο ξύλο, μπορεί να είχαμε και νεκρό εκεί, και εμένα με σαπίσαν στο ξύλο, ήταν φανερό ότι το Πολυτεχνείο δεν θα τέλειωνε καθόλου καλά. Το Πολυτεχνείο το έκανε τα παιδιά, το φοιτητικό κίνημα, και σε αυτό αξίζει τιμή. Αρχίσαν να πέφτουν πυροβολισμοί από το ξενοδοχείο Ακροπόλη. Στα κάγκελα ήταν μαθητές, ήταν παιδάκια που δεν είχαν καμία ιδέα πώς να προφυλάξουν τον εαυτό τους. Είναι οι 3.000 ανώνυμοι στη Θεσσαλονίκη που μπήκαν στο Πολυτεχνείο, οι 5.000 που μετήχαν τότε στις συνελεύσεις, στους συλλόγους κλπ. Οι αντίστοιχοι στην Αθήνα. Αρχίσαν να πέφτουν πυροβολισμοί από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεων. Διαγώνιοι πυροβολισμοί που δεν μπορείς να τους υπολογίσεις καθόλου που χτυπάνε. Και μείναμε μέχρι την ώρα που έπεσε η πόρτα από το τάγκ. Πολλοί τραυματίες μπαίναν μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο. Είχε φτιαχτεί τρομερό φαρμακείο και ιατρείο μέσα στο Πολυτεχνείο. Παρατάχθηκε μπροστά στην πόρτα του Πολυτεχνείου επί της Πατησίων, με αναμένο το φως και προτεταμένο το κανόνι. Έβαλε μπροστά, έκανε μία, μετά σταμάτησε και άλλη μία και έριξε την πόρτα. Απάνω στις κολόνες της πύλης του Πολυτεχνείου υπήρχαν παιδιά. Δεν ξέρω αν προλάβανε να φύγουνε, αν τραυματιστήκανε. Πώς βγήκαμε έξω ακόμα δεν έχω συνείδηση, γιατί περάσαμε προφανώς, βγήκαμε από την κεντρική πύλη κρατώντας και χωρίς να σπάσουμε τις αλυσίδες, που ήταν η Mercedes, η καγκελόπορτα που είχε πέσει πάνω από όλα αυτά και φτάσαμε μέχρι τη γωνία δεξιά. 5:30 το πρωί όταν ήρθαν οι μανάδες, οι οποίες δεν ξέραν τι γίνανε τα παιδιά τους. Αυτό που φαντάστηκαν όταν είδανε το θέαμα του Πολυτεχνείου μπροστά να χνίζει από την, και το τάγκ και τους καπνούς και τα αποκαίδια και τα αίματα και όλα αυτά, νομίζαν ότι τα είχαν σκοτώσει όλα. Αυτό έχει τα χαράματα όταν πια ξημέρωσε. Σάββατο πρωί, ναι. Ο Δεκέμβρης ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας. Δεν κουνιόταν τίποτα μέσα στις σχολές. Μπήκανε μέσα 4 άτομα με πιστόλια. Συλλάβανε και εμένα και τον αδερφό μου και μας πήγανε στην ασφάλεια Αθηνών στη Μεσογείο. Βάζω το κλειδί στην πόρτα και πριν προλάβω να την κλείσω έχει έρθει ένας μπάτσος και βάζει το πόδι του. Μετά το Πολυτεχνείο μπήκα στη λίστα των καταδυτούμενων. Που ήταν σε όλα τα λιμάνια και τα αεροδρόμια των Χανίων. Με δύο πιστόλια στα χέρια να ανοίγουν και να αδειάζουν βαλίτσες με κουρέλια μέσα στο δωμάτιό μου. Σε βαθμό που όλο το δωματιάκι μου που ήταν μικρούλι να έχει γεμίσει κουρέλια. Φεύγοντας από το σπίτι ήταν η εικόνα ενός δωματίου με κουρέλια γιατί ψάχναν να βρουν τα παράνομα στα κουρέλια της που μάζευε η μαμά μου. Ψάχναν 7 ώρες. Κατέβασαν οτιδήποτε υπήρχε μέσα στο σπίτι γιατί για πράγματα δεν βρήκαν τίποτα. Εγώ ήμουν από τους ελάχιστους που ήταν με διώκανο όχι μόνο με το 509, ανατροπή του κοινωνικού πολιτεύματος, αλλά και το 375 που ήταν για κατασκοπία. Ποιος ξέρει τώρα τι φαντασιώσεις είχανε. Με μια μεγάλη προκήρυξη σε σχήμα Α4 που μιλούσε για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση και καλούσε σε τετραήμερη αποχή να αδειάσουν αυτές τις μέρες οι σχολές. Αν το καταφέρναμε θα ήταν η πρώτη σημαντική, παθητική μεν, αλλά κινητοποίηση μετά το Πολυτεχνείο. Μας πάνε στην ασφάλεια. Στην ασφάλεια μένουμε
για δύο-τρεις μέρες γίνεται μια ανάκριση τυπική και μας μεταφέρουν μετά στο ειδικό ανακριτικό τμήμα της ΕΣΑ, στο ΕΑΤΕΣΑ, το γνωστό. Και δεν πρόλαβα να κάνω αυτό που σκόπευα αν συνέβαινε κάτι, δηλαδή να καταστρέψω δύο χαρτιά που είχα στην τσάντα μου, που ήταν τα μοναδικά που με συνδέανε με το κίνημα. Μόλις μπήκα ήταν μπάτσι μέσα. Ζήτησα να πάω τουαλέτα, με αφήσα να πάω τουαλέτα και μπόρεσα να πετάξω τα χαρτιά αυτά. Ξαφνικά μπαίνει μενόμενος ο επικεφαλής της ομάδας της σύλληψης, κρατώντας από το ένα χέρι την τσάντα μου και από το άλλο την προκήρυξη της ADFE που καλούσε για την αποχή, η οποία προκήρυξη ξεκίναγε με τα λόγια «η αιματοβαμένη Χούντα». Με χτυπούσανε από την πύλη του Πανεπιστημίου, έξω από το Πανεπιστήμιο με πιάσανε, με βάλανε στο περιπολικό ήταν. Άρχισε να με βαράει, κραδένοντας την προκήρυξη και φωνάζοντας «η αιματοβαμένη Χούντα». Οι κομμουνιστές είναι ματωβαμένοι, παιδί μου, και γκάπα γκούπα. Ας πούμε το να είσαι με το ένα πόδι όρθιος μια ολόκληρη νύχτα, να σε παρακολουθούν από το παραθυράκι της πόρτας, αν τυχόν εσύ ξεχνιέσαι και ακουμπάς να μπαίνουν μέσα, να σε δέρνουν. Οπότε εσύ αναγκάζεσαι πάλι, ας πούμε, να στέκεσαι με το ένα πόδι. Με ανακρίνουνε, αρχίζει η ανάκριση και μου δείχνουν φωτογραφίες ανθρώπων που θα έπρεπε να ξέρω και δεν τους ξέρω. Και εγώ δίνω μόνο στοιχεία ταυτότητας και τίποτα άλλο και τους απαντάω ότι δεν τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά δεν τους ήξερα. Την πρώτη μέρα κοιμηθήκαμε στο τσιμέντο. Και μετά μας στείλανε οι καημένοι οι γονείς κουβέρτες, τις απλώσαμε κάτω, μία πάνω και κοιμόμασταν στο πάτωμα. Είμαστε 10 άνθρωποι, σε ένα πολύ μικρό κελί βέβαια. Τα κελιά ήταν, ήθελα να χωράει ένα κρεβάτι, το μήκος 2,5 μέτρα και ένας μικρός διάδρομος μπροστά από το τσιμεντένιο κρεβάτι. Με μία πόρτα σιδερένια και ένα παραθυράκι, με κάγκελα ένα μικρό, στην πόρτα πάνω. Εκεί μείναμε 6 μήνες. Στην απομόνωση έκανα συνολικά γύρω σε 130 μέρες, δηλαδή 3,5 μήνες περίπου. Σε ένα υπόγειο κελί, που δίπλα ήταν και η αποχέτευση, ο βόθρος και ξεχύλιζε και βρώμαγε διαρκώς, έμεινα μέχρι που μας προφυλάκησαν, που μας στείλανε φυλακή. Η πραγματική αλλαγή της ζωής μου έγινε όταν με μεταφέρανε στα κανονικά κελιά. Εκεί την πρώτη μέρα νόμιζα ότι έβρεχε και λέω θα είναι η βροχή στα τζάμια. Μου πήρε όλη τη μέρα για να καταλάβω ότι μιλούσαν στους τοίχους. Αυτό που μας κράτησε 5,5 μήνες, 6, ήταν οι συνομιλίες στους τοίχους, τα χτυπήματα. Που το μάθαμε εκεί τον κώδικα. Μέσα στην 1, 2, β, γ, δέλτα. Αυτό γινόταν, συνομιλούσαμε συνέχεια. Έτσι γνωρίσαμε την Ιωάννη. Έτσι γνωριστήκαμε εμείς. Και ήταν μεγάλη βοήθεια για μένα, ας πούμε. Το πρώτο καιρό ήταν τα δάχτυλά μου ήταν τόσο. Ναι, ναι, και εμένα ακόμα. Και τώρα ακόμη έχουν μείνει χοντρά από τότε, από τους τοίχους. Τον μόνο που φοβόμουν εκεί μέσα ήταν ο Μάλιος, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στη Σύρο. Ο Μάλιος και ο Μπάμπαλης και κάποιοι άλλοι σίγουρα, αυτοί οι δυο εξακριβωμένα, είχαν σπουδάσει όλες τις ανακριτικές τεχνικές στη γνωστή ακαδημία που υπήρχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτοί που σπουδάσανε και όλα τα ξεφτέρια των αστυνομικών και στρατιωτικών υπηρεσιών των χωρών των δικτατοριών της Λατινικής Αμερικής. Ένας άλλος μύθος του καθεστώτος είναι ότι δεν άφησε πίσω τις νεκρούς. Έχουμε πρώτον το Χαλκίδη. Τον πυροβολήσανε ψυχρό. Τον δολοφονήσανε ψυχρό. Δεν ήταν ανέμακτη η Χούντα. Είχε θύματα. Είχε θύματα και πρόημα και όψιμα. 102 ονόματα. Τι είναι νεκροί. Είναι υπαρκτά πρόσωπα. Η Μαρία Αγγελάκη, έχουμε έγγραφη καταγγελία της που έγινε στη διάρκεια που ήμασταν κρατούμενες και καταγγέλει τα βασανιστήριά της. Την πιάσανε και την οδήγησαν στη διοίκηση χωροφυλακής Νέας Ιωνίας, τα καταγγέλει η ίδια αυτά, εν υπόγραφα.
Τη χτυπούσαν στο κεφάλι και στο σώμα, ξερίζωναν τούφες από τα μαλλιά της, την κλωτσούσαν στα γεννητικά όργανα και στο στήθος. Με χυδαίες βρισχές την απειλούσαν ότι, ότι θα τη βασανίσουν έτσι ώστε να είναι ανίκανη να γίνει στο μέλλον μητέρα. Η Μαρία Θεοδωράκη τη συνέλαβαν 17 χρονών μαθήτρια στα Καρδάμιλα της Χίου. Γιατί με άλλους συμμαθητές της, πρωτοβουλιακά μόνα τους τα παιδιά, πέταγαν χειρόγραφες προκηρύξεις και γράφαν συνθήματα στους στίχους. Τη χτύπησαν παρότι ήταν παιδί ακόμα. Έγγραφη καταγγελία της Δήμητρας Αποστόλου, πιάστηκε και οδηγήθηκε στην ασφάλεια Πειραιά, όντας 60 χρονών, την υπέβαλαν σε εξαντλητικές καθημερινές ανακρίσεις με χτυπήματα σε όλο το σώμα και φάλαγγα με στριμμένα καλώδια, πιέζοντάς την να καταδώσει πατριώτες. Την υπέβαλαν σε ψυχολογικά βασανιστήρια, δηλαδή ανακρίναν την κόρη της σε διπλανό γραφείο, της την δείξανε και της είπαν πως θα τη βασανίσουν το ίδιο με εκείνη και θα τη στείλουν στο Διόνυσο. Σκηνοθέτησαν εκτέλεση με περίστροφο λέγοντας ότι θα παρουσιάσουν το θάνατό της σαν αυτοκτονία. Μετά από 48 μέρες στην απομόνωση την οδήγησαν στη φυλακή. Η Πόπη Κατσίγρα πιάστηκε με άλλους τρεις από μια κουστοδία περίπου 15 ασφαλιτών. Τους χτύπησαν ανελέητα σε κάποιο διπλανό χωματόδρομο και τις έστριψαν το χέρι μέχρι που το στραμπούληξαν. Τους οδήγησαν μετά στο γραφείο του Μπάμπαλη στην Μπουμπουλίνας. Τη χτυπούσαν, την απειλούσαν πως θα τη ρίξουν από το παράθυρο για πολλές ώρες. Έπαθε καρδιακή κρίση. Τη μετέφεραν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο με φορείο. Έκανε 2 εγχειρήσεις για αφαίρεση όγκου στο στήθος και στη μήτρα και την οδήγησαν στη φυλακή προτού ακόμη επουλωθούν τα τραύματά της. Η περίπτωση της Βαγγελιός Τζιβάνη. Οδηγήθηκε στο γραφείο του Μπάμπαλη και από εκεί τη μετέφεραν στην ασφάλεια του Πειραιά και την παρέλαβε ο Γιαννούτσος και ο αστυνόμος Κουβάς. Γνωστά βουμπούκια. Ένας εκεί της πήρε την πίεση και τους φυγμούς και αφού δήλωσε στους άλλους ότι είναι εντάξει και αντέχει, με διαταγή του Κουβά άρχισε μια μεγάλη ομάδα βασανιστών να τη χτυπούν παντού, να τις χτυπούν το κεφάλι στον τοίχο, γροθιές στο πρόσωπο, να τις τραβούν τα μαλλιά με απειλές ότι θα την εξοντώσουν. Την άλλη μέρα τη διέταξαν να κδυθεί. Αρνήθηκε. Άρχισαν τότε να τη κδίνουν αυτοί, τραβώντας και σκίζοντας τα ρούχα της. Έμεινε εντελώς γυμνή, ενώ δεκάδες άνδρες της ασφάλειας περνούσαν μπροστά της, απευθύνοντας ακατονόμαστες βρισχές και εσχρά υπονοούμενα. Τις έκαναν φάλαγγα χτυπώντας τα πέλματα με χοντρό στριμμένο καλώδιο και στα πρισμένα και ματωμένα πόδια της πατούσαν τα δάχτυλά της ο αστυνόμος Αγγελόπουλος και άλλοι με τα τακούνια τους και την ποδοπατούσαν στο στήθος, την έσερναν, την απειλούσαν με το περίστροφο στον κρόταφο ότι θα την ξεκάνουν. Η Σμυρνή Σοφία πήρε από τη δουλειά. Τη συνέλαβαν με επικεφαλή στον αξιωματικό ασφαλείας Λάγιο και την οδήγησαν στην ασφάλεια Πατρών. Τα βασανιστήριά της ξύλο και κυρίως ψυχολογικά που διεύθυνε ο Αδαμόπουλος, εκπαιδευμένος στη ΣΥΠΑ, κράτησαν μέχρι τις 15 του Φλεβάρι. Ο σύζυγός της ήταν εξόριστος στο λακί της Λέρου και της ανακοίνωσαν ότι την ανήλικη κόρη της τη σκότωσαν. Το σοκ ήταν πολύ μεγάλο που όταν μετά από πολλές μέρες την είδε την κόρη της στο στρατοδικείο σχεδόν δεν την αναγνώρισε. Και μετά ξανά να με βρίζουν και ο Μπάμπελς και ο Λυκόπλος και ο Λυκόπλος όταν με επιτέθηκε και άρχισε να μου δίνει κλωτσιές. Κλωτσάνε εδώ στο καλάμι για να φωνάς καλύτερα. Γιατί όταν σε κλωτσίσουν σε κρέας δεν μονάς. Αλλά όταν σε καλάμι πονάς. Με πέταξαν μέσα σε ένα κελί και λέω άντεξες, Ελένη, πώς άντεξες. Πολύ γρήγορα άρχισε η φάλαγγα για να σε τρομοκρατήσουν κιόλας. Κανονικά. Δέσμο τα πόδια, τα ένα τ' άλλο. Με πιάνουν από τα μαλλιά και με χτυπούσαν στον τοίχο. Μου βάζαν τα πόδια στην καρέκλα, σε μια καρέκλα κάπου εκεί και με χτυπούσαν με το κλόπ, μου κάναν φάλαγγα. Στην αρχή ήταν μου πιάσαν τα μαλλιά, μου τραβούσαν πάνω.
Όταν το τραγούσα, ανέβαζα το κεφάλι πάνω, δεν μπορούσα να μου τα βγάλει. Και μετά με πήρε, μου τα έβαλε στο πόδι του το κεφάλι μου και άρχισε να μου ξεριζώνει τα μαλλιά. Τα τραγούσα και μου τα έβγαλε. Άρχισε να μου κάνει γύρω-γύρω έτσι, για να μπορεί και δεν μπορούσε να τραβήξει. Μου χτύπαγε το κεφάλι διαρκώς πάνω στα διάφορα πράγματα που είχαν πάρει από το σπίτι, ρωτώντας με αν τα ξέρω. Και ταυτόχρονα μου εμφανίζουν και έναν εσατζή, λέγοντάς μου να τα πω όλα, γιατί αν δεν τα πω σε αυτούς θα με στείλουν σε αυτόν, και μου δίνει αυτός για να με τρομοκρατήσει και να με φοβήσει ένα χαστούκι στο αριστερό μου αυτή. Και λιποθύμησα. Μου είχαν κατασχίσει το μέτωπο με τα χτυπήματα που μου κάναν στο κεφάλι, τρέχανε αίματα, παιδιά σας διαβεβαίω, δεν είχα καταλάβει τίποτα, δεν πόναγα καθόλου. Δεν το έκανα. Δεν μου συνέβαινε αυτό επειδή ήμουν ηρωίδα, άτρομη και άφοβη και ηλίστερη. Δεν είναι εδώ πέρα. Μετά μου κάναν τη φάλαγγα. Υπήρχαν βέβαια ψυχολογικά βασανιστήρια και απειλές. Τους ρώταγα τι κάνει ο άντρας μου και δεν μου απαντούσαν. Και σε δέμει και σε βαρά. Επόναγα πάρα πολύ. Σ' έπιανε, ξέρεις, η καρδιά σου, παιδί μου, τον πόνο. Ένα σωλήνα, από μέσα το σωλήνα, έβγαιναν καλώδια. Πολλά καλώδια με κόμπους. Και με αυτόν τον τρόπο χτυπούσανε. Ο πόνος δεν περιγράφεται. Δεν μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο. Φώναζα γιατί ανακουφιζόμουν με τις φωνές. Ο Κουβάς, περιβόητος Κουβάς. Ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης ο Κουβάς. Αυτός ήταν φοβερός. Φας μια σφαλιάρα να κολλήσει τον τοίχο. Δεν ήταν απλό πράγμα. Να φας μια κλωτσιά να σου φύγει το νεφρό, ας πούμε. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μπορούσε να υπερασπιστείς τίποτα. Εκεί ήσουν έρμε, ήσουν, πώς να σου πω. Στα δόντια του λύκου. Τι να συζητάμε τώρα. Παιδιά ήμασταν όμως νέοι. Αυτό μας έκανε νομίζω εγώ. Και όχι δεν φοβόμασταν. Ο καθένας φοβάται μπροστά σε αυτά τα τέρατα. Τι να μην φοβηθείς τους βασανιστές. Ο ένας έκανε τον καλό, σταμάταγε και ερχόταν ο άλλος και συνέχιζε. Άστινε σε μένα, θα την αναλάβω εγώ. Μην ανησυχείς. Θα φωνάξω, λέει, τον τάδε αυτός είναι άγριος. Ερχόταν ο άγριος. Χώρη για τους άλλους 5-6 που ήταν γύρω-γύρω, που δεν ήξερες αυτή τι ρόλο θα παίξουν, αν θα συμμετάσχουν ή όχι. Δεν φοβόμουνα. Η αγωνία μου ήταν να μπορέσω να κρατηθώ, να κρατιέμαι. Ξύλο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, αφήστε το καλό. Εγώ δεν βασανίστηκα. Ο ψυχολογικός ήταν ο πόλεμος, η ανάκριση και η ψυχολογική ποίηση. Ήταν ο Μπάμπαλης με το μάλιο, το δίδυμο, το αχτύπητο, που έκανε ο ένας τον καλό και ο άλλος τον κακό, συνεχώς. Ήσουνα έρμε, ήσουνα, πώς να σου πω, στα δόντια του λύκου. Βέβαια, σε τέτοιες στιγμές, εκείνο που κυριαρχεί είναι βάστα καλά. Κρατώ καλά, κρατώ γερά. Και έρχεται σε δεύτερη μοίρα ό,τι ακολουθεί. Το κυρίαρχο στο μυαλό σου είναι κράτα γερά. Είναι η βαρβαρότητα την οποία τη νιώθεις στο πετσί σου. Ακόμη και αν δεν σε χτυπήσουν εσένα, τη βλέπεις. Την βλέπεις στους άλλους, την ακούς, τη μυρίζεις. Τα βασανιστήρια γινόταν στην ασφάλεια, η οποία ήταν στο Βαρδάρι. Στο Βαρδάρι, στη Γενική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Εκεί, όσα και να είχα ακούσει για ασφάλεια, για διώξεις, για βασανιστήρια κτλ., δεν φανταζόμουν ότι θα αντίκριζα τέτοιους ανθρώπους, αφημιασμένους ασφαλίτες, οι οποίοι πέσανε πάνω μου με απειλές, με ξύλο κτλ. Και με το περίστροφο στον κρόταφο να μιλήσω και να πω ότι ξέρω.
Το βράδυ το... στην Ποπουλή δεν σβεσένεζε να πάμε στην ταράτσα. Λέτε να μην ακούγονταν οι φωνές πάντοτε. Και κάθε μέρα ο Τετραδάκος, ο γνωστός Τετρανάκος, ένας βασανιστής γνωστός στη Θεσσαλονίκη, με ανέβηζε πάνω σε έναν όροφο, δεν θυμάμαι ποιον, και με την απειλή του περιστρόφου μου έλεγε θα σε ρίξω από εδώ και θα πω ότι αυτοκτόνησες, αν δεν μας πεις ονόματα κτλ. Τραβάει τα μαλλιά πρώτα, από εδώ κοντά στα αυτιά. Τα οποία, ας πούμε, όμως όταν σου τα τράβαγε, δεν σου έκανε έτσι. Σε σήκωνε όρθιο από το κάθισμα. Με τέτοια δύναμη δηλαδή γινόταν αυτό το πράγμα. Τραβούσαν από εδώ. Αυτά εδώ που πονάνε πάρα πολύ. Εδώ, αυτά τα μαλλιά, σχεδόν με σηκώναν από την καρέκλα. Και μετά ένας από πίσω με έπιανε εδώ, εδώ που, έχει, που πονάει πολύ, έτσι. Και με έσφυγε πάρα πολύ σαν τα μάλια εδώ πέρα. Αυτό ήταν ένας απόλυτος πόνος. Την ανάκριση απάνω που γινότανε, με χτυπούσανε με την κόχη του χεριού. Απάνω στο κεφάλι, πίσω από το κεφάλι. Ακριβώς στους δύο ώμους. Αυτό δημιούργησε βλάβη και μετά χειρουργήθηκα σε αυτό το σημείο. Είναι, φαίνεται ας πούμε αυτό το σημάδι. Δεν είναι. Έμεινα για 3 μήνες ολόκληρους με την Σμήνη, με την αγωνία ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας καλέσουν για ανάκριση. Γιατί συνέχεια γινόντουσαν συλλήψεις, ήταν η περίοδος που έγιναν γύρω στις 500 συλλήψεις και από αυτές τις 500 συλλήψεις που έγιναν τελικά πήγαμε στο στρατοδικείο 39 άτομα. Είναι η γνωστή δίκη των 39 που έγινε, στην οποία συμμετείχα και εγώ. Ήταν η δίκη του ΠΑΜ και του Ρίγα Φεραίου. Και του λέει, άστινε λέει, αυτή είναι σκληρό καρύδι, δεν ομολογεί τίποτα. Πάρτε λέει να την πας μία βόλτα στην ταράτσα. Με ανεβάσανε πολλές φορές για ανάκριση, αλλά ποτέ δεν με πήγατε στην ταράτσα. Όταν ανέβαινα για να πάω στην ταράτσα, τα σκαλοπάτια αυτά μου φανήκανε τόσο μεγάλα και τόσο ψηλά που δεν άντεχε το πόδι μου να ανέβει το σκαλοπάτι. Δηλαδή φαίνεται έτρεμα. Αυτός βέβαια με είχε αγκαλιά. Και όταν πήγαμε πάνω μου λέει, εδώ ξέρεις τι γίνεται, εδώ μου λέει μπορώ να σε πετάξω και κάτω. Αν δεν παραδεχθείς ότι είχες προκηρύξεις και δεν μας δώσεις άλλα ονόματα, πού τις έδωσες, πού τις πήγες, τι τις έκανες. Θα δηλώσετε μια αυτοκτονία του. Εντάξει, έπεσα από την ταράτσα, τι έγινε. Αυτό που φοβόμουν είναι τον εαυτό μου, μήπως και δεν αντέξω. Και με πέρασε στο δωμάτιο που γινόταν η φάλακα. Μου λέει εδώ ξέρεις τι γίνεται. Λέω ναι, γίνεται η φάλακα και κατεβαίνουν όλοι οι άνθρωποι κάτω με πρισμένα τα πόδια. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος έρχεται και αρχίζει να με δέρνει, έστω και για αυτό που είχα κάνει. Δηλαδή δεν ξέρω πώς να το πω. Και μου δημιουργούσε και θυμό σαν να με ταπεινώνανε. Θα ομολογήσεις μου λέει. Αυτή τη στιγμή του λέω με κάνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, τι με φοβερείς και τι με κάνεις. Και εγώ θα επιμένω σε αυτό και εσύ αυτό. Μου λέει και τι θα γίνει τώρα. Πέταξε με, του λέω από την τρύπα. Μόλις είπα, άνδρε, πέσανε τα χέρια του. Και μου λέει, εμένα τον τιμημένο αξιωματικό, τιμημένη στολή να μου πεις άνδρε. Τίνω και λέω, είμαι πιο πατριώτης από σένα. Τι πρόσφερες στον ελληνικό λαό. Η σωματική βία είναι όταν σε χτυπάνε. Ήμουνα τους τυχερούς που δεν είπε στην φάλαγγα, δεν κάνα φάλαγγα. Δεν με χτύπησαν δηλαδή με σιδερολοστούς, με ξύλα. Με χτύπησαν με τα χέρια τους, πολύ, με τα πόδια τους, με κλωτσιές. Ήταν μαζεμένοι τώρα 6-7, ούτε θυμάμαι πώς ήταν. Και εκεί πέσαν όλοι επάνω μου με βρισιές, με κλωτσιές, με σπαλιάρες, τέτοια πράγματα έτσι που να σας στήσω να μην καταλαβαίνω τι γίνεται. Βάζανε μηχανές και δουλεύανε και βουίζανε ας πούμε οι μηχανές απάνω. Ακούγες όλο αυτό το θόρυβο. Και έρχεται μέσα ένας Δράκουλας. Κυριολεκτικά Δράκουλας. Να το σταματήσω τώρα αμέσως. Πήρα τα χαπάκια μου. Με βάζανε σε μια καρέκλα, μου δέσανε τα πόδια σε μια άλλη καρέκλα. Συγχρόνως δηλαδή είχα και απειλές, είχα και έτσι στο πρόσωπο χτυπήματα. Πήραν ένα σειρμάτινο βούρδουλα και με χτυπούσανε κάτω από τα πέλματα. Και ο πόνος ξεκινούσε από κάτω και έβγαινε από τις τρίχες του κεφαλιού μου. Είναι τόσο πολύ
έντονος ήταν. Θέλετε να σας πω ότι είναι την εφάλαγγα. Θέλετε. Ήρεμα όμως. Και ψύχανο. Εγώ καθισμένη στη μία καρέκλα. Εδώ βάζανε την άλλη καρέκλα. Και ήταν η πλάτη της προς τα έξω. Προς τα έξω. Και εδώ κάθε... Για να την βάλουμε την άλλη καρέκλα. Όχι. Όχι έτσι. 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 Ναι. Έτσι. Δεν ήταν τέτοιες καρέκλες, ναι, βέβαια. Και τα πόδια περνούσαν από εκεί μέσα. Ναι. Και ήταν τα πέλματα έξω. Ναι. Και αυτός καθότανε από εκεί. Δεμένη εγώ στην καρέκλα. Πού δεμένη, σε ποιο μέρος? Εκεί. Εκεί. Εδώ. Εδώ. Τα πέλματα. Εδώ δεμένη, δηλαδή, στα πόδια, ναι, δεμένα εκεί, απάνω στην καρέκλα και ξύχαν τα πέλματα. Και αυτός καθότανε από εκεί και χτυπούσε με το βούρδουλα. Να πονάει όλο το κορμί και το κεφάλι να φεύγει το αίμα από τις τρίχες, από τα μαλλιά. Να φεύγει το αίμα. Να θέλεις να ουρλιάξεις. Δεν ξέρω πόση ώρα κράτησε το μαρτύριο μέχρι να λιποθυμήσω. Και μόλις συνερχόμουν, ξανάρχιζε. Αυτό κράτησε 3 μέρες. 3 μέρες φάλαγα. Σταμάτα, ξεκίνα. Σταμάτα, ξεκίνα. Και είδα εκεί την Δήμητρα Αποστόλου που αργότερα ήταν μαζί μας, μαζί μου στη φυλακή, με δεμένα τα πόδια και αυτή σε θέση που είναι της φάλαγγας. Και μάλιστα την είχαν πάρει από το νοσοκομείο που είχε πάει να κάνει χειρουργείο τη Φλεβίτη. Με βάλανε μέσα, άκουσα την πόρτα να κλείνει και μετά σιγά σιγά άρχισα να τραγουδάω. Θοδωράκι. Έβλεπα σε ένα τοίχο και εκεί όλη τη νύχτα είχαν ένα προβολέα που δεν μπορούσε, ας πούμε, να κοιμηθείς και είχαν και ένα κουδούνι για να μην μπορέσω να κοιμηθώ καθόλου. Ψυχολογική βία ήταν ό,τι σου λέγανε, ότι θα σε φυτέψουμε. Σου βάζανε το πιστόλι στο γκρόταφο. Είχα κάποιες παρεστήσεις. Νόμιζα ότι βρισκόταν δίπλα μου ένα άλλο κελί. Χτύψα τον τοίχο για να έχω μια επαφή. Δεν υπήρχε όμως κελί. Εγώ με το μυαλό μου εκείνη την ώρα. Να ακούμε βασανιστήρια. Χειρότερο πράγμα, παιδιά, δεν υπάρχει. Να ακούς τη φωνή του αλλού να κλαίει, να λιγώνεσαι. Να μην το ζήσετε ποτέ σας. Ανοίγαν την πόρτα του διαδρόμου, αλλά το κάνανε επίτηδες για να ακούω που βασανίζαν άλλους κρατουμένους. Την ταράτσα δεν με πήγανε. Όμως είδα πάρα πολλούς συντρόφους μου να γυρίζουν από την ταράτσα με σπασμένα χέρια, δάχτυλα, πλευρά. Περνούσαν έξω από το κελί μου. Ήταν μια ψυχολογική βία μεγάλη. Κάθε βράδυ δεν κοιμόμαστε από τις φωνές των ανθρώπων απάνω, των παιδιών. Ήταν τραγικό. Με απειλήσανε πολλές φορές ότι θα με πετάξουν. Όμως δεν το κάνανε βέβαια. Αυτό που κάνανε και ήταν τρομερό ήταν ότι μου βάλανε ένα πιστόλι στον κρόταφο. Αυτό ήταν πράγματι ζώρικο. Ξαφνικά άνοιξε την πόρτα, με έβγαλε έξω στο διάδρομο και άρχισα να τις τρώω με μια στο πρόσωπο, που είναι η μοναδική φορά στη ζωή μου που έχω φάει. Και αφού τις έφαγα εκεί σε πίκον όλου του διαδρόμου, δηλαδή να το κάνει παραδειγματικό για το τι παθαίνει όποιος λέει τέτοια πράγματα για αξιωματικούς ασφάλειας. Με έριξε στο κρεβάτι στο κελί, με κρατούσε από τα μαλλιά, χτυπούσε το κεφάλι μου στον τοίχο, αφού όμως είχα φάει μπουνιές και τα λοιπά. Με το γόνατό του πάνω στο στομάχι. Μ' άφησε, εν πάση περιπτώσει, πάνω στο κρεβάτι. Είσαστε κολόπεδα. Νομίζετε εσείς ότι θα μας διώξετε, δεν ξέρετε με ποιους έχετε να κάνετε κτλ. Και νομίζετε ότι εσείς κάποια κολόπεδα μπορείτε να τα βάλετε μαζί μας και να μας πεις αυτό και αυτά. Εγώ δεν μίλαγα και άρχισε σαν υποκόπανος είχαν τότε. Και αυτός βάραγε, αλλά ήταν και κανένα δυο άλλοι που βαράγανε όπου πετύχαινα. Δηλαδή είναι διάφοροι από πάνω σου και σε βαράνε με κάτι σαν υποκόπανος. Τέτοια. Ξύλα. Πριν καταλάβω καλά-καλά τι γινότανε, ενώσανε 3 καρέκλες, με δέσανε και μου περάσανε τα πόδια από το άνοιγμα που υπήρχε στην πλάτη της τρίτης, ώστε να είναι στον αέρα πιο ψηλά από το υπόλοιπο σώμα. Με δέσανε σαν γαρδούμπα γύρω-γύρω με την κουλούρα το σκοινί και αυτός εμφάνισε ένα ρόπαλο ξύλινο
και άρχισε να μου κάνει φάλαγγα με το καδρόνι. Προσπαθούσα να μην φωνάξω, να μην βογγίσω, έσφυγγα τα δόντια μου, σφυγγόμουνα. Και είναι και η αρχή, και η αρχή αντέχεται στη φάλαγγα. Και όπως έκανα έτσι το παντελόνι, ήταν το παντελόνι και τα μπούτια μου στο ίδιο περίπου χρώμα. Και με κάνουν τόπιστο ξύλο. Τόπιστο ξύλο. Και μετά με πάνε πάνω στην απομόνωση. Αλλά δεν μπορούν και να με αφήσουν, γιατί είμαι πάρα πολύ παραμορφωμένη. Έχω χάσει κάτι δόντια, είμαι χάλια, δεν βλέπουμε. Βγαίνοντας από το κελί, ερχόταν και σε παίρνανε. Χτύπαγε η καρδιά σου να φύγει. Ναι, δεν ξέρεις τι. Τρομερό φόβο. Δεν ήξερες που σε πάνε. Από τα υπόγεια κάθε μέρα καλούσαν κάποιους σε πάνω. Ελάτε πάνω για ανάκριση. Μία τον ένα. Και το χειρότερο ήταν αυτή η αναμονή. Που έλεγε, ερχόταν κάποιος κάτω και φώναζε Μαλαξενάκης επάνω. Καλφακάκου επάνω. Ξέρω εγώ, Παπαγεωργίου επάνω. Αυτό ήταν το χειρότερο, η αναμονή. Με σηκώσανε όπως ήμουν αδεμένη με τις καρέκλες. Με μεταφέρανε στο διάδρομο, έξω δηλαδή από την πόρτα των κρατητηρίων. Γιατί όταν άρχισα να φωνάζω, μου έκλεισε το στόμα γεμίζοντάς το με ένα κομμάτι χαρτί. Με ξαναβάλανε μέσα και εκεί επαναλήφθηκε κάμποσες φορές η ίδια ιστορία. Με χτύπαγε με βούρδουλα. Θυμάμαι τις κλωτσιές, θυμάμαι κλωτσιές στο κεφάλι. Με χτύπησε πάρα πολύ. Αλλά με βούρδουλα μου χτύπησε πάρα πολύ το αριστερό μου πόδι. Την άλλη μέρα το πρωί ήρθε ο Μίτσος μέσα στις όρθια, διέταξε να μην με πάνε τουαλέτα, γιατί ξανά πει ότι θέλω να κατουρηθεί στον πάγκο πάνω της. Ένας εξευτελισμός, ναι, ακριβώς. Εξευτελισμός και της αξιοπρέπειας πρώτα απ' όλα του ανθρώπου. Αυτό επί 10 μέρες σχεδόν γινόταν σχεδόν κάθε πρωί. Να νιώσεις ότι δεν είσαι τίποτα, ότι εμείς είμαστε εξουσία και πρέπει να σκύψεις το κεφάλι. Ούτε καν το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να είχα αίματα μέσα στα παπούτσια. Αυτό ήταν από την περιποίηση των δαχτύλων με το κλομπ. Κάλτσες, παπούτσια, πόδια ήταν όλα κολλημένα. Όταν πια με ανεβάσανε πάνω, άρχισε να ανοίγει το πόδι μου. Πώς το λένε. Είχε μαυρίσει και άνοιξε το πόδι. Του έκανε ζημιά, δηλαδή. Χειρουργήθηκα αργότερα γιατί μετατραυματική φλεβίτιδα. Έσπασαν οι φλέβες. Πώς να σου το πω. Στην ανάκριση εγώ δεν φοβόμουν. Φοβήθηκα στο υπόγειο όταν με πήγανε για φάλαγγα. Ήρθε το μπουλούκι με το Μίτσο μαζί, με πήρε, μου έλεγε διάφορα, τώρα θα δεις αυτό το βασανιστήριο που το λένε αργός θάνατος. Αυτό μου το είχε πει πριν με δέσει στις καρέκλες στο γραφείο του Γκάν. Τώρα θα δεις την ηλεκτρική καρέκλα. Αυτό ήταν για το υπόγειο. Το υπόγειο ήταν γκαράζ και στην άκρη είχε ένα πάγκο ξύλινο και σε δένανε πάνω στον πάγκο. Δίπλα από εκεί ήταν τα αυτοκίνητα, ήταν το υπόγειο πάρκινγκ των αυτοκινήτων. Σε δέρνανε εκεί, ο κουβάς ήταν δίπλα με βρώμικο νερό, όταν λιποθυμάζει να σου το δείχνουν. Και βάζανε και τα αυτοκίνητα και μαρσάρανε. Με κατεβάσανε κάτω, με δέσανε ανάσκελα στον πάγκο, όπως με είχαν δέσει πάνω στις καρέκλες, δηλαδή τυλιγμένη ουσιαστικά με το σκοινί. Και αυτή τη φορά άρχισαν να με χτυπάνε δύο. Ο ένας ήταν ο Μίτσος ο επιλοχίας, ο άλλος ήταν ένας ασφαλίτης κάτω του συνεργείου με σιδερόβεργα. Έτσι, αυτή ήταν και η κανονική φάλαγγα, με τη σιδερόβεργα πάνω από τα παπούτσια. Όταν κατεβήκαμε στο υπόγειο και άρχισαν να με δένουν στον πάγκο, ήταν ένας πάγκος και ήταν πάνω τρία άτομα στο κεφάλι μου. Τότε άρχισα να τρέμω. Άρχισα να φωνάζω σχεδόν αμέσως, γιατί ήδη από τα πάνω, όσο και αν δεν είχαν σύγκριση ας πούμε με το κάτω, ήταν αρκετή ώρα και ήδη τα πόδια ήταν πρισμένα. Το χτύπημα στα πέλματα που είναι οι φάλαγγες, χτυπάνε στο από κάτω. Από κάτω. Ο πόνος πηγαίνει κατευθείαν στον εγκέφαλο και σε τρελαίνει. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι, μετά λιποθύμησα, μου ρίξανε το κεφάλι σε νερό. Ναι. Για να συνδέσεις και να καταλάβεις καλύτερα. Ναι. Δεν ξέρω, έδειξε έτσι αυτό. Ήταν σιδερόβεργες αυτές που
που με λένε. Εκεί γινότανε διάφορα. Δηλαδή, κατά περίοδους ήμουν έτσι δεμένη και μου κάνανε φάλαγγα. Κάποιες στιγμές βρισκόταν πάνω μου σκυμμένοι διάφοροι. Ήτανε ο πόνος, ο εξευτελισμός που αισθανόσουν να είναι τρεις άντρες πάνω το κεφάλι σου και να σε έχουν δεμένοι. Στα ενδιάμεσα με λύνανε, με βάζανε να τρέχω. Τώρα το βάζανε είναι πολύ σχετικό. Δηλαδή ο Μίτσος με έβαζε να τρέχω στην πρώτη φάση, τότε ακόμα μπορούσα να τρέχω. Τώρα δεν μπορούσα ούτε να περπατήσω. Οπότε με έπιανε αγκαλιά με το ένα χέρι, με πήγαινε στρατούλα ανάμεσα στα αυτοκίνητα και με χτύπαγε στα δάχτυλα των ποδιών με το κλομπ. Και προσπάθησε να μην μπει σε μπεις ονόματα. Γιατί όταν μας κατεβάζανε για να κρίσεις και τέτοιο, σου λέγανε ποιος ήταν, ποιος ξέρεις, ποιος δεν ξέρεις, ποιος ήταν πάνω σου, ποιος ήταν δίπλα σου, κάτω. Μετά τη φάλακα δεν θυμάμαι. Δηλαδή στο κελί πήγα μισολιπόθυμη. Δεν θυμάμαι καθόλου. Καλά, τους υποσβαστάζανε, δεν ερχόταν μόνοι τους. Μ' ανεβάσανε πάνω στο κελί κρατώντας με από τις μασχάλες, δεν μπορούσα να βαδίσω κανονικά. Ναι, τη σκηνή αυτή στη φάλαγγα την έχω διαγράψει από το μυαλό μου. Δεν θέλω να το θυμάμαι. Το μόνο που θες τότε είναι να σε αφήσουν να πέσεις στο πάτωμα, όχι ούτε σε κρεβάτι ούτε σε τίποτα, αλλά απλώς να μην πατάς καθόλου τα πόδια και πάλι να φόρει τόσο πόνος. Αλλά υπήρχε το χτύπημα στον τοίχο. Το ήταν πολύ σπουδαίο. Ναι, και το σφύριγμα. Την ώρα που οι χτυπημένοι τους περιμέναμε να γυρίσουν ή τους γυρνάγανε και βογκούσαν, σφυρίζανε. Κάθε απόγευμα σφυρίζει εγώ. Μπορώ. Τι έπαθατε. Τα θυμήθηκε, Μίτσο. Ποιος σφυρίζει, δεν θυμάμαι. Ο Βλάκης. Ο Σταφάκης. Ήταν στο διπλανό μου και εμείς. Και αυτό μου και σε αυτό είναι ένα κεφάλι. Ήτανε τρεις-τέσσερις μέσα, όλοι χτυπούσαν, στο κεφάλι, στα πλευρά, σε όλο το σώμα. Με ξαπλώσαν πάνω στα χέρια μου με τις χειροπέδες ανάσκελα. Πάλι με πατούσαν να είμαι ακινητοποιημένη και χτυπούσαν στις πατούσες με λωστούς, με βούρδουλα. Φέρανε κάτι κλειδιά, ξέρετε αυτά του αυτοκινήτου. Μου τα βάλανε ανάμεσα στα δάχτυλά μου, στον χεριών και μου τα γυρνούσαν τα χέρια μου, σπάσαν τα δάχτυλα δηλαδή. Όταν βγήκαμε από το σπίτι και μπήκαμε στο αυτοκίνητο, δεν πήγαμε στην ασφάλεια, παρά πήγαμε στα κυταμάρια στην Υψέλη. Εκεί έγιναν διάφορα. Με βάλανε, ας πούμε, φάλαγγα μέσα στο αυτοκίνητο, εικονική εκτέλεση, απειλές κλπ. Και ξύλο. Και με πάνε, ήταν ο Τετραδάκος μαζί μου και ο Καραμίτσος, ασφαλίτες. Και με άλλα 3-4 αυτοκίνητα, 2 μπροστά, 3 από πίσω, δηλαδή γινότανε... Με πήγανε στο Επταπύργιο, πίσω από το Επταπύργιο, εκεί που γινότανε παλιά οι εκτελέσεις. Αυτά τα ήξερα γιατί είχαν πάει και εκεί τον πατέρα μου. Θέλανε να μάθουν εκείνο το βράδυ πού βρίσκεται ο Φιλίπης. Και γι' αυτό δεν με πήγανε στην ασφάλεια. Γιατί αυτοί θέλανε από μένα να πάνε στα ταμάρια, να τους πω ότι ο Φιλίπης κρύβεται εκεί ή βρίσκεται εκεί, να πάνε να πιάσουν το Φιλίπη. Έτσι έφαγα και το πολύ ξύλο. Στο τρίτο σώμα στρατού, την πέμπτη μέρα, αργά τη νύχτα, με πήραν, με κατεβάσανε κάτω, ήταν μπαρ και πίναν εκεί διάφοροι και ερχόταν έτσι γύρω από γύρω, γύριζαν, α, εσύ είσαι, και έχεις και ωραία μάγουλα, θα σου το κάνω ακόμα το ξηράφι, α, αντάλλωσα από εδώ, α, εσύ είσαι, έχεις και ωραίο στήθος, θα σου το κάνω το ξηράφι, ήταν καλοκαίρι και ήταν φωστανάκι έτσι, ομορφούλικο. Όχι, εμένα δεν με δίνανε. Πρώτον, γιατί είχαν μάθει ότι ξέραν ότι είχαν μάθει ότι έπρεπε να είχαν μάθει. Αλλά εγώ νομίζω ότι η τιμωρία το να είμαι 10 μήνες ολομόναχη εκεί το θεώρησα μια μορφή τιμωρία. Σου λέει, αυτή δεν τη δίραμε. Σου λέει, γιατί να την πάμε μαζί με τις άλλες να έχει παρέα. Ας είναι μόνη της. Και ήμουν ολομόναχη. 10 μήνες. Με πάνε εκεί, με δένουν τα χέρια, με βάζουν να σταθώ μόνη μου, οι ασφαλίτες ήταν από εδώ και από εκεί και στήσαν ένα οπλοπολιβόλο σε ένα τρίποδα επάνω και αρχίσαν και ρίχναν ρηπές. Λέω, τελείωσε, θα με εκτελέσουν. Ήταν σκοτάδι, πίχτρα και περίμενα να με εκτελέσουν. Λέω, τελείωσε, αυτό ήτανε. Πάμε χαράματα στην ασφάλεια, με βάζουν στην απομόνωση κάτω.
Πέρασα δύο μήνες στην απομόνωση κάτω. Σε κάποια στιγμή με βάζουν αυστηρή απομόνωση. Που σημαίνει, μένεις στο κελί σου, δεν τρως, αποπατείς και ουρείς μέσα στο κελί, δεν έχεις ούτε νερό. Αυτή ήταν τέσσερις μέρες αυστηρά. Στα κελιά, δεν ξέρεις αν είναι μέρα ή νύχτα, έχει απάνω ένα πλέγμα και μια λάμπα καίει. Μέρα νύχτα, οπότε δεν ξέρεις. Μέρα είναι, νύχτα είναι. Δηλαδή αυτό που λέμε χωροχρόνος, εκεί δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ο χώρος, αυτός ο στενός. Χώρος δεν υπάρχει. Μου κάνανε φάλαγγα, μία μέθοδος πάρα πολύ οδυνηρή, η οποία όμως δεν αφήνει σημάδια, και αυτός ήταν ο στόχος του, να μην αφήνει σημάδια, να έρχεται ο Κιούπης και να μας μετράει και να μας βρίσκει υγιείς και να συνεχίζουμε το... και να μην μπορούμε να αποδείξουμε τα βασανιστήρια. 3 με 4 η ώρα με πήγαν στην ταράτσα. Στην ταράτσα υπάρχει ένας πάγκος, υπάρχει ένα φως ελεϊνό. Εκεί όλοι μαζί με χτυπάγανε στα σκοτεινά, ανάβαν το φως συνέχεια και το κλείνανε για λόγους να σου σπάσουν τα νεύρα. Στην ταράτσα ήταν πιο οργανωμένο. Σε ανεβάζουν επάνω, σε βάζουν στον πάγκο, σε δένουν, έτσι, είναι σκοτάδι. Μου είχαν χώσει κουρέλια στο στόμα για να μην φωνάζω, για να μην ακούνε οι από γύρω γενικώς. Μία μοτοσυκλέτα που δούλευε διαρκώς στην ταράτσα για να μην ακούνε οι περίοικοι, οι γύρω-γύρω, ο γύρω, γιατί ήταν σε κατοικημένη περιοχή η Μπουμπουλίνας. Εκεί ήταν. Η Μπουμπουλίνας 18 ήταν μέσα στο κέντρο. Γύρω-γύρω ήταν διαμερίσματα. Οι φωνές μας τα ακούγονταν παντού. Βάζανε τη μηχανή για να καλύπτει τις φωνές μας, τις κραυγές μας. Γι' αυτό τη βάζανε τη μηχανή. Δίπλα ήταν μια μευτική κλινική. Και όταν λέγανε, μα ακούμε φωνές, τι γίνεται, λέγανε, έλεγε να είναι οι γυναίκες εκεί απέναντι. Διαλυμένος. Τον είχαν διαλύσει στο ξύλο, πάρα πολύ ξύλο. Ήτανε σχεδόν λιπόθυμος. Εκείνη την ώρα του λέω, μπορώ να βγω να πάω μέχρι το μπάνιο, θέλεις να σου βρέξω μια πετσέτα να σου φέρω. Και μου λέει όχι. Του λέω, τι να κάνω. Μου λέει, τραγούδα. Τραγούδισέ μου. Με βγάζανε έξω στο περβάζι της ταράτσας και σπρώχνανε, θα σε πετάξουμε κάτω και θα πούμε ότι πήγες να δραπετεύσεις. Θέλανε εικονική εκτέλεση, μπορεί, δεν πάνε να με εκτελέσουν. Δεν με νοιάζει, δηλαδή παθαίνεις μια αναισθησία εκείνη την ώρα γενική. Κυριακή κιόλα. Μετά την εκκλησία η Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Κατευθείαν φάλαγγα. Μετά από φάλαγγα δεν μπορείς να περπατήσεις. Μετά από φάλαγγα δεν μπορείς να περπατήσεις. Είναι γνωστό αυτό. Και τους κατεβάζανε στην κουβέρτα. Η ταράτσα ήταν το κολαστήριο της Χούντας. Εκεί που έπρεπε να καταθέσουμε τα συντρίμια μας για να μας πάρουν ό,τι πολύ ακριβά κρατούσαμε, ονόματα. Και το πιο χαρακτηριστικό έτσι κρύο πράγμα ήταν ο Μπάμπαλης. Σφήνωσε εδώ το περίστροφό του στη μύτη μου και έλεγε «Μίλα, γιατί τελείωσες, ως εδώ ήταν». Ξαφνικά ένας ασφαλίτης άρχισε να παίζει το παιχνίδι του καλού. Έρχεται δίπλα μου και μου λέει, κοίταξε, θα σε σώσω, αλλά θα μας πεις ποιος σε οργάνωσε, πού είναι η οργάνωση, πού είναι τα στελέχη, πού είναι. Ο Λάμπρου που δεν ήταν σε όλη αυτή τη διαδικασία μπήκε μέσα και μόλις με βλέπει, πώς έκαναν έτσι, ποιος έκανε έτσι. Ο Λάμπρου, ποιος με έκανε έτσι. Είχα παραμορφωθεί σχεδόν. Και με έκατσε κι αυτός, με πατρικές συμβουλές, με «έλα εδώ παιδί μου, εγώ, με μένα θα τα βρούμε, θέλεις να πιεις κάτι, θέλεις να φας κάτι». Αρνήθηκα οτιδήποτε. Είσαι ο εαυτός σου κι αυτοί. Αυτοί είναι οι βασανιστές που έχουν ένα σχέδιο και εσύ είσαι μόνος. Δεν ξέρεις πότε θα ξαναβγείς επισκεπτήριο. Δεν ξέρεις θεωρητικά αν θα ξαναβγείς και σε τι κατάσταση θα ξαναβγείς. Άνθρωποι βγήκανε φυτά από τέτοιες ιστορίες. Και μετά από λίγο μου λέει, μάλλον δίκιο είχανε, πορωμένη συνείδηση είσαι. Εγώ θα σε παραδώσω στους στρατιωτικούς. Και διατάσσει τότε το κραβαρίτι με τη μουστάκα και άλλους συνοδούς και με παραδίνουνε στο 505 τάγμα πεζοναυτών στο Διόνυσο. Με πάνε μετά στην ΚΙΠ, στο τρίτο σώμα στρατού πίσω ήταν η ΚΙΠ.
και με πάνε σε ένα γραφείο. Καθίζουν στην καρέκλα και τρεις άντρες με κρατάνε. Τρεις άντρες. Εγώ ήμουν 22 χρονών κοριτσάκι. Και καλοκαιρινά ντυμένη. Φορούσα ένα φουστάν, ένα τσίτι. Και είχα και μακριά μαλλιά. Είχα ξανθά μακριά μαλλιά. Με παραδώσανε στον διοικητή του τάγματος, το Μανουσακάκι. Αλλά και αυτός πολύ σύντομα διαπίστωσε το πορωμένον της συνείδησής μου ή το μετανόητον του χαρακτήρας μου. Η Μαρία Καλέργη ήταν μία από τις πιο πολυβασανισμένες κρατούμενες της εκπαιδωρίας. Σε εκείνο το στρατόπεδο στο Διόνυσο, ένα χειμώνα μέσα στο χιόνι, το βαρύ χειμώνα του 67-68, εκεί, τράβηξε απίστευτα βασανιστήρια. Εξαπλώσαν σε ένα κρεβάτι στρατιωτικό και αρχίσαν τώρα. Ο ένας πατούσε στο λαιμό, ο άλλος στη μέση, ο άλλος με την πότα στις γάμπες, μπρούμητα, τα πόδια εξήχαν από το κρεβάτι και άρχισαν να χτυπάνε τα πόδια. Ταυτόχρονα και σε άλλα σημεία του σώματος όλοι μαζί. Κατά διαστήματα έμπαινε ο Μανουσακάκης, ο οποίος την πρώτη φορά έδωσε εντολή το ξύλο που χτυπάγανε στα πόδια να γίνει σίδερο, σιδηρόβεργα, τη δεύτερη φορά που μπήκε μέσα η σιδηρόβεργα να γίνει ένας σιδηροσωλήνας περίπου στα 5 εκατοστά, χτυπάγαν την πόρτα και τραγουδάγανε φαντάρι για να μην ακούγονται οι φωνές. Με καθίσαν σε μια καρέκλα που είχε, που ακουμπούσε στα χέρια σου και ψηλή πίσω από το κεφάλι μου. Και αυτό γιατί ένα χέρι ο καθένας και ένας ήταν πίσω από το κεφάλι μου, όπου με κρατούσε τα μαλλιά μου και με χτυπούσε πίσω στην καρέκλα. Και όταν έρχονταν από την ασφάλεια οι γνωστοί, ο Καραπαναγιώτης και όλοι οι άλλοι, ας πούμε, ο Μπάμπαλης και ο Μάλιος, μπαίναν μέσα σαν μενόμενοι τάβροι. Ποια είσαι εσύ που θα μας παιδεύεις έτσι? Εγώ τους παίδευα. Απέναντί μου ήταν ένας της ΚΙΠ αξιωματικός, ο Μιχάλης, ο Κουρκουλάκος, ο περιβόητος, πήρε από την ντουλάπα ένα μαστίγιο. Ήταν όπως το λάσο που κρατάνε οι καουμπόιδες, τυλιγμένο, αλλά ήταν καουτσούκ και μέσα είχε σύρμα. Με σύρμα ήταν αυτό το μαστίγιο. Και άρχισε από εκεί να παίρνει φόρα και να με χτυπάει με το μαστίγιο. Οι άλλοι με κρατούσαν, γι' αυτό με κρατούσανε τρεις. Τι με κρατάνε τρεις? Και έπαιρνε φόρα και με χτυπούσε. Με σέρνανε δηλαδή, κουβαλητοί με πήγανε στο πειθαρχείο. Είχε κάτω νερά. Έπεφτα στα νερά, με σηκώνανε, ξανάπεφτα. Είχα παραμορφωθεί τελείως. Είχα μετρήσει μετά πια στο χέρι μου αυτό, είχα μετρήσει 80 βουρδουλιές. Αυτό το χέρι μου είχε πριστεί, είχε γίνει τόσο, δεν ξεχώριζε στα δάχτυλα και όλα αυτά. Στο πρόσωπό μου είχα σημάδια, με είχε χτυπήσει. Πάρα πολύ μιλάμε. Και με χτυπούσανε και το κεφάλι μου στην καρέκλα. Αφού δεν μπορούσα και δεν φώναζα, δεν μπορούσα να φωνάξω πια, δεν είχα φωνή να φωνάξω. Και μετά από δεν ξέρω πόση ώρα σταμάτησε ο Κουρκουλάκος να με μαστιγώνει, αφού είχα γίνει όμως και κόκκινη από τις βουρδουλιές. Ήρθε η ώρα σου και θα εκτελεστείς τώρα. Μου δένουν τα μάτια, μου ρίχνουν και μια κουβέρτα από πάνω και σερνάμενοι με κουβαλάνε και με πάνε στο πειθαρχείο του τάγματος, το οποίο είναι σε απόσταση από τα γραφεία, έτσι σε μια ανηφόρα. Χιόνια κάτω και εγώ σερνόμουν στην κυριολεξία. Με στείνουνε, δεν μπορούσα να σταθώ, με κρατούσανε αριστερά-δεξιά και μου ανοίξαν τα μάτια, είδα τα πιστόλια μπροστά μου και μου λένε, έχεις 2 λεπτά να μας απαντήσεις. Εάν θα συνεργαστούμε ή όχι. Είναι στιγμές όπου σκέφτεσαι πόσο θα αντέξω εγώ, τι θα σώσω. 2 φορές αυτό. Με κρεμάσαν από τα 2 χέρια πίσω και το ένα πόδι να στηρίζουμε στο άλλο. Κρεμόμουν ουσιαστικά. Θυμάσαι την Γκεστάπο.
Θυμάσαι την Γκεστάπο πραγματικά και σκέφτεσαι πώς μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος ως εκεί. Μου βγάλανε το φόρεμα και έμεινα μόνο με την κοιλώτα, με το εσώρουχο το κάτω. Καθισμένη στην καρέκλα, ναι. Και έτσι όπως ήμουνα, με χτυπούσε με το βούρδουλα. Λέει, αυτό θεώρησα ότι είναι το χειρότερο που μπορούσαν να με κάνουν. Ήταν σαν βιασμός εκείνη την ώρα. Να με ξεντήσουν άντρες, ολόκληροι άντρες, που ίσως να είχαν παιδιά σαν και εμένα, και να με μαστιγώνει. Και να με χτυπάνε. Ναι, ήταν μία κόλαση. Ήταν φοβερά τα βασανιστήρια. Πώς κρατήσαμε, δεν ξέρω. Και για να μην σβήσει το τσιγάρο έτσι και κάνει το σημάδι, το κάνανε, το τρίβανε απάνω μου και βγάζαν την κάφτρα, ή το σίδερο της σόμπας που το βάζαν στη σόμπα και πήρωνε, το σέρνανε απάνω μου για να μην κάνει πάλι σημάδι. Αλλά τον πόνο να τον έχω. Ήταν όλο αυτό το σκηνικό το καταφθόνιμο που σε προσπαθεί να σε εξουδετερώσει σαν άνθρωπο, να σε μηδενίσει. Δεν είναι μόνο τα φυσικά βασανιστήρια που οι αντοχή σου είναι συγκεκριμένη, κορμή είναι κι αυτό. Αλλά είναι και όλος αυτός ο ψυχολογικός πόλεμος, αυτά τα να σε καταβάλουν. Τα ποντίκια χορεύανε πάνω μου και κουκουλωνόμουν για να τα αποφεύγω. Μια φορά που μου φέραν φαΐ και καθόμουν να φάω έτσι, απέναντι τα ποντίκια με κοιτάγανε. Δηλαδή είναι από τα χειρότερα. Ήταν τόση η βία και η ψυχολογική βία και η σωματική βία που μου κάνανε, που είχα βγάλει και τρίχες στο πρόσωπό μου. Είχα γεμίσει τρίχες και ερχόταν και με κοροϊδεύανε και μου λέγανε πω τι όμορφη που είσαι. Και εγώ έπιανα με τα χέρια μου και έλεγα Θεέ μου, έπιανα τις πληγές εδώ, έπιανα και έλεγα Θεέ μου, τι θα γίνει. Πώς οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται σε άλλους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Πώς. Και είναι κάτι που συνεχίζεται σε όλο τον κόσμο, συνεχίζονται τα βασανιστήρια. Έλεγα από μέσα μου το ξύλο το αντέχεις, το ξύλο το αντέχεις, αλλά το βιασμό τον φοβόμουν πάρα πολύ. Γίνει και από πέρα βιασμό. Τέλος πάντων. Με δέσανε σε ένα πάγο και έδωσε εντολή ο Μάλιος στο σπανό να μου δώσει 15. Φυσικά τους δήλωσα ότι είμαι έγκυος. Ο Μάλιος μου είπε, καλά τι το θέλεις το παιδί να το κάνει σαν τον εαυτό σου. Ερχόταν και ο Κιούπης ο γιατρός και μέτραγε το στιγμό μου και είχα αντοχή. Πάντα με έβρισκε καλά αυτός ο Κιούπης. Όταν γύρισα από το Διόνυσο στην Πουμπουλίνας δεν σταμάτησε η ιστορία. Κάθε τόσο με ανεβάζανε πάνω και συνέχισε το ίδιο παραμύθι. Συνέχισε η ιστορία με βασανιστήρια και τέτοια. Δεν τελείωσε. Στο Διόνυσο έκατσα 40 μέρες. Γιατί κάποια στιγμή που είδα τη μούρη μου στον καθρέφτη δεν υπήρχε κρεατή χρώμα. Ήταν όλο μαύρο. Με γύριζε γύρω-γύρω από την ταράτσα. Με είχε μισή. Μισή έξω από την ταράτσα στο κράσπεδο. Και ήμουνα πραγματικά δηλαδή πολύ κοντά στο κενό. Θα μπορούσα να πετάξει, γιατί ήταν κομμένο το κράσπεδο, το ύψωμα της ταράτσας. Ήταν σε ένα σημείο κομμένο. Τον είχα βουτήξει από τις σάρκες του. Τον είχα βουτήξει και έλεγα, τώρα θα με πετάξει. Αλλά το βάρος μου θα τον πάρει μαζί μου. Και το πίστευα αυτό. Γιατί δεν θα τον άφηνα από εδώ, πρέπει να του είχα φάει τις σάρκες. Δηλαδή τον κράταγα τόσο στιχτά, γιατί με είχε τη μισή εκτός ταράτσας. Και έλεγα τώρα θα με πετάξει. Το πίστευα ότι μπορεί να με πετάξει. Ήταν το κλίμα τέτοιο. Ήταν φρικαλέα η κατάσταση. Είναι η εξουσία και εσύ είσαι ένα πράγμα στα χέρια της εξουσίας. Αυτός είναι ο στόχος των βασανιστήριων. Να σε εξουθενώσουν με εσένα και να αποτελείς και παράδειγμα για άλλους. Να μην τολμήσει κανείς να το κάνει γιατί θα πάθει αυτά. Αυτές οι βρισιές που για αυτούς ήμασταν ή πουτάνες ή πούστιδες. Δεν είχαμε όνομα. Στόχος τους είναι να σε ταπεινώσουν. Να σε κάνουν να νιώσεις ότι είσαι πράγμα στα χέρια τους. Ότι είσαι ένα σκουπίδι, ότι είσαι ένα τίποτα. Ότι δεν έχεις προσωπικότητα, ότι δεν έχεις πρόσωπο, ότι δεν
δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Με πέταξε από την ταράτσα στα μπουντρούμια, με τις σκάλες, κουτουβαλώντας. Και έλεγε μετά πώς έχασα το παιδί, λες, και το παιδί εξαρτιόταν από τι. Και τη νύχτα ένιωσα αίμα, δεν το είδα, ήταν σκοτάδι. Αλλά ένιωσα αίμα, έβαλα τις φωνές, έχασα το παιδί μου και με πήγανε στο Αλεξάνδρες. Και όταν έφτασα στο Αλεξάνδρες, αυτοί με βάλανε με άλλο όνομα. Εγώ το είπα στους γιατρούς. Και το είπα στους γιατρούς και μετά έμαθα ότι βγήκε παντού. Επιστρέφοντας από την Αλεξάνδρες, που οι γιατροί με κράτησαν όσο μπόρεσαν οι άνθρωποι, μετά άρχισαν πάλι τα βασανιστήρια και έτσι έπαθα αιμορραγία. Και συνεπή αιμορραγία έπαθα απόφραξη σαλμπίγκων και έπαθα στήρωση. Και δεν έκανα παιδί. Από την αιμορραγία που είχα τη δεύτερη φορά, γιατί επακολούθησε το ίδιο. Η ταράτσα, και μάλιστα με μεγαλύτερη άνεση, γιατί δεν υπήρχε τίποτα να τους εμποδίσει. Δεν υπήρχε. Είχα χάσει ήδη το παιδί. Ο βασανιστής από εκεί και ύστερα καλύπτεται και από την ατιμωρησία. Πόσοι βασανιστές δικάστηκαν και πόσο δικάστηκαν. Κάτι μήνες που εξαγοράζονται με χρηματική ποινή ή τόσες μεταλλικές δραχμές. Από το κρατητήριο εκεί της ασφάλειας με πήρανε και με πήγανε καλυμμένη με κουβέρτα στην ΚΙΠ. Βάλανε σε ένα θάλαμο κουκουλωμένη και βρίζοντάς με και με κάνα δυο σφαλιάρες και μετά μου κάνανε ηλεκτροσόκ. Κάτσε, μου λέει, είμαι γιατρός. Κάτσε κι εγώ να σε εξετάσω. Εξετάζει την καρδιά μου και μετά εξετάζει και την κατάστασή μου και λέει τι έχεις. Του λέω είναι από πολιομιελίτιδα ανάπηρη. Εξετάζει πιο γερό, το δεξί το χέρι γερό, το αριστερό το πόδι γερό, το δεξί το πόδι όχι γερό και το αριστερό το χέρι όχι γερό. Έτσι. Η αναπηρία μου έτσι ήταν από τότε που την έπαθα την ιστορία, από το 2 χρονών. Δηλαδή, με δέσανε σε ένα κρεβάτι, με ρηγμένη την κουβέρτα στο πρόσωπο, την αρχή μετά τη βγάλανε. Σου βάζουν τα ηλεκτρόδια στις άκρες των δακτύλων, στη μασχάλη, στα πόδια από κάτω και διοχετεύουν ηλεκτρισμό. Ξαφνικά πάλι μπαίνει η κουβέρτα στο κεφάλι μου και με καθίζουν σε ένα κρεβάτι, δεν είχε στρώμα. Με καθίζουν στο κρεβάτι, πάντα η κουβέρτα υπάρχει, με εξαπλώνουν. Τα δύο μου τα πόδια, ακριβώς όπως ήταν σταυρωμένο, σας είπα, τα δύο μου τα πόδια μαζί τα δέσανε με σκηνή, με καλό, δεν ξέρω, και τα δέσανε στο κάγκελο που είχε το κρεβάτι αυτό, από εκεί, μαζί τα δύο πόδια. Και τα χέρια μου ανοιχτά τα δέσανε το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά. Και σηκώσανε και το φουστάν μου ψηλά πάνω από τον οφαλό. Κάποιος έδωσε εντολή, ανοίξτε τα μοτέρ. Κάποιος άνοιξε, κάτι έκανε και αρχίσαν να κουμπάνε τα ηλεκτροφόρα καλώδια στο σώμα μου. Ένας ακούμπαγε τα καλώδια και ένας έδινε την εντολή. Σε ποια μέλη του σώματος να ακουμπήσουνε. Στα γερά μέλη. Και έλεγε, θα σε αφήσουμε για πάντα παράλυτα, αφού τα δύο μέλη ήταν παράλυτα, και να μην κάνεις παιδιά κομμουνιστάκια από τον οφαλό όταν διοχέτευαν το ηλεκτρικό ρεύμα. Μπαίνει μέσα και σηκώνει το, καθώς ήμουνα δεμένη για φάλαγγα, σηκώνει το χέρι και μου αστράφτει ένα χαστούκι εδώ που άκουσα. Στο κεφάλι ένα κρότο και χάθηκα. Από εκεί χάθηκα. Και συνήλθα, όταν συνήλθα, να καθίσω. Φώναζα, πονούσα, τυναζόμουνα ψηλά, τα πόδια δεμένα, τα χέρια δεμένα. Ο άλλος είχε βάλει τα δάχτυλά του έτσι κάτω από την κουβέρτα μέσα στα μαλλιά μου και κρατούσε σταθερά το κεφάλι μου κάτω στο κρεβάτι. Και τότε λέει πιο δυνατά τα μοτέρ. Και αρχίζουν πάλι τα μοτέρ να δουλεύουν κατά τον ίδιο τρόπο με τις ίδιες εντολές. Ρίχνουν κάτω από το κρεβάτι και αρχίζει ο βούρδουλας. Σε όλο το σώμα. Γυμνό το σώμα αυτό το. Και αρχίζει ο βούρδουλας. Καμπουτσίκι, βαράν. Κάποια στιγμή τραβάνε και το φόρμα μου κάτω και αρχίζουν οι κλωτσιές. Στο φόρμα πάνω ήταν οι πατημασιές τους καθώς κλωτσούσαν. Όταν άρχισα να συνέρχομαι, άρχισα να μισοβλέπω. Δεν ξεχώριζα λόγια, μπερδεμένες φωνές μέσα στην αίθουσα. Αρχίσανε και φωνάζανε για κάποιο γιατρό. Γιατρό. Με πιάσανε από τις μασχάλες και με πηγαινοφέρνανε.
και ένας μου πατούσε το πόδι. Να το πατήσουνε, να περπατήσω, να έρθει το πόδι σε ευθεία. Δηλαδή, επειδή είχε καμψει το πόδι, να πατήσει κάτω. Με πατούσε και πονούσα. Εκεί πονούσα. Το καταλάβαινα ότι πονούσα. Αλλά και πάλι δεν έβλεπα καθαρά. Πάντως αυτοί με πηγαινοφέρνανε. Από εκεί και πέρα με σταματήσανε να με ξαναχτυπάνε. Πιο πολύ σου στοιχίζουν αυτά που βλέπεις τους συντρόφους. Είναι φοβερή αυτή η πίεση, η συναισθηματική, η ψυχολογική. Και δεν ξεχνιέται, δεν την ξεπερνάς με τίποτα. Είναι σκηνές που μένουν στάμπα, δεν σου φεύγουν ποτέ. Τα δικά σου τα ξεπερνάς. Έμεινα εκεί 17 μέρες στο ίδιο σώμα στρατού. Εν τω μεταξύ είχα τα εγκάβματα. Το έγκαβμα ήταν ακόμα στο δεξί το χέρι. Τόσο βαθύ είχε γίνει. Της ασπασίας τη χτύπησαν πολύ και με βουρδούλα. Πάρα πολύ ηλεκτροσόκ, τόσο που τις κάνανε έγκαβμα. Τους έφυγε από τον έλεγχο. Και βέβαια όταν έχεις πάθει την πολιομελίτιδα και στα νεύρα όπως τις είχαν μετά, επηρέασε, επιδείνωσε την κατάστασή της. Αλλά και πολύ ξύλο. Χτύπημα αυτό του Αγγελόπουλου έχει αποτέλεσμα, κάνω εγώ κρίσης επιληψίας. Βέβαια, και στέκομαι με βαριά αντιεπιληπτικά. Βαριά αντιεπιληπτικά χάπια. Μετά το ηλεκτροσόκ και το βούρδουλα, το βράδυ, αφού μου νύχτα φυσικά ήταν που με πήγαν κάτω, άρχισα να έχω αιμορραγία. Και κάποια στιγμή το αίμα ήταν τόσο που το αίμα βγήκε έξω από την πόρτα. Και όταν ο φαντάρος το είδε, φοβήθηκε. Σκέφτηκα τότε, λέω, κοίταξε, αυτοί με καταντούν έτσι να συγκαθώ το σώμα μου, το βρώμικο, για να τους παραδώσω την ψυχή. Και δεν θα τους γίνει. Και έτσι έμεινα εκεί 17 μέρες. Με ξεγυμνώσανε και μαζεύτηκε όλο το τσούρμο και έκανε χάση. Αυτό έμαθα, ότι το κάνανε σε όλα τα κορίτσια. Όχι σε όλα τα κορίτσια, σε όλες τις γυναίκες, νέες και γυριές. Αυτό ήταν το πιο φοβερό, το πιο φοβερό μαρτύριο. Εκεί που μαζεύτηκαν και χαζεύαν όλοι, μέχρι να λιποθυμήσω. Η ΕΡΤ για ακόμη μία χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το Σάββατο ακολουθεί βήμα προς βήμα, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, τις διαδηλώσεις της συμπρωτεύουσας. Οι κάμερες και τα μικρόφωνα της ΕΡΤ καταγράφουν λεπτό προς λεπτό τις αντιδράσεις των εργαζομένων στη μνημονιακή Λέλαπα,